Καλή σα ημέρα, καλημέρα, Παναγίτσα μου. Κλείστε αυτό το που είναι απέναντί μου μέχρι τι. Ε, τι ώρα δεν βλέχω και τα Μέχρι τι 10. Μέχρι 7 και 5 πιστεύω θα έχω γίνει παγωκολόνα. Α, ah, εντάξει, νόμιζα <laughs> θες λίγο ακόμα. Συγγνώμη, καλημέρα. Ε, Όλο ο κόσμο παρακαλάει να έχει air condition και όσοι είναι στη δουλειά το βάζουν γιατί είναι το μόνο τζάμπα. Εσύ παραπονιέσαι και σε αυτό. Ναι, γιατί είναι έρχεται όλο πάνω στη μούρη μου, ρε βασίλη. Κλείνουν οι άνθρωποι διπλοβάρδιε για να είναι, σου λέει, σε ένα δροσερό, ωραίο περιβάλλον εργασιακό, βρε. Πολύ ωραία, ελάτε εδώ. <laughs> Κερνάμε <laughs> πνευμονία. Κερνάμε air condition. <laughs> Καλή σα ημέρα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά, παιδιά. Ε, Σκάει ο τζίτζικα στην mm. κυριολεξία όμω, γιατί νομίζω το πρωί ξύπνησα από τα τζιτζίκια. Κουφόβραση. Κουφόβραση. Ε, νομίζω ότι από σήμερα θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε το, το καλό, το ωραίο, τον καύσωνα, τον κλέον. Τώρα το είναι, σου λέει, από σήμερα το απόγευμα, αύριο και κορύφωση το Σάββατο, οι χειρότερε μέρε. Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, το βλέπω τώρα όλε αυτέ τι τελευταίε mm -hmm. μέρε, γιατί μα δείχνουν αυτού του θερμικού του χάρτε που δεν ξέρουμε να του διαβάσουμε. Αντεπέζ Και απλά βλέπει ένα πορτοκαλί που κάποια στιγμή γίνεται λάβα. Ναι, γίνεται σήμερα το είμαστε κόκκινο. το λάβα. Είμαστε το λάβα. Σήμερα είμαστε στο λάβα. Ε, είμαστε λύση επίπεδο 3. Αυτό πάλι. Ε. Τι σημαίνει το επίπεδο ξέρουμε 3. Τα επίπεδα. Μέχρι ποιο επίπεδο πάει, α πούμε, μέχρι το 10. Ο κλέον συγκεκριμένα. Mm -hmm. Άσε που είδα το κλέον και το γράφουν με C αγγλικό. Εγώ νομίζαμε K. Το γράφουνε με Το γράφουν με Εγώ στα ελληνικά το έχω. Ναι, ναι, ναι. Το... Φαντάζομαι κάποιοι έτσι τον βάφτισαν και mm -hmm. το γράφουν στα ξένα με C. Οκ. Okay. Μήπω όπω Κλείο Πάτρα. Κλείον. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Φανταστικά. 6-9-8-104-104 και 6. Τα μηνύματά σα από πρωί-πρωί. Πώ είστε, τι κάνετε, πώ ξυπνήσατε. Ξύπνησα με ένα νευροκαβαλί και με απαναγκάστηκε. Είχε ερκοντήσιον. Είχα το ερκοντήσιον, κοιμήθηκα και στραβά. Θυμήθηκε και... όλο το βράδυ με το ερκοντήσιον. Όλο το βράδυ με το ερκοντήσιον. Γιατί βρε πουλάκι μου δεν έβαλε ένα sleep. Πώ βάζουμε την τηλεόραση κοιμή σου σε 10 λεπτά και κλείνει μόνη τη. Γιατί ξέρω. Έχει. Αφού τέτοια... σα έχω πει ότι είμαι τελείω κράπα σε αυτά τα πράγματα. Πόσο χρόνο είναι το παιδάκι σου. Είναι 4,5. Δύο χρόνια να μεγαλώσει ακόμα να σταλίνει αυτά τα Όχι, προβλήματα. Δεν κατάλαβε, ήδη μου τα λύνει. Ε, Απλά μα... κοιμόταν και δεν ήθελα να το ξυπνήσω. Άλλη φορά η μου να αναλάβει και το παιδί κάποιε ευθύνε στο τραβάμε. σπίτι. Τραβάμε, πρέπει κάποια πράγματα να τα μάθω. Εγώ παιδιά. στο σπίτι μου, α πούμε, είχα όλη την ευθύνη των ηλεκτρονικών. Ποιο θα γυρίσει τα air condition από το κρύο στο ζεστό που λέγει Μάνα μου, Γύρινα το στο ζεστό, δεν μπορώ να τα ανοίξω. Είδες Βασίλη, μου, όταν δεν υπάρχει ένα αρσενικό στο σπίτι, τι γίνεται. Και ε... Βρίστε με τώρα οι γυναίκε καριέρα αυτό Όχι. το Όχι. Άλλο... με, βρίστε με. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, κάποια πράγματα. Ναι, ρε. Είναι... Ο... Ε, Αντική θυμάμαι... Τι έβλεπα προχθέ κάποια σειρά παλιά κλάσικ του Μέγα και λέει μία. Οι άντρε εξάλλου για δύο πράγματα είναι χρειαζόμενα. Το άλλο είναι να μα αλλάζουν τη λάμπα. <laughs> Άδικο έχει. Ε, μα πώ! Άδικο έχει. Μένει από άντρα, μένει από λάμπα, Ιωάννη. Εντελώ! <laughs> Έλα στο σπίτι μου να σου πω εγώ. Εσύ τώρα δεν έχει ξεμείνει από άντρα σαλόνι... και ξέμεινε από λάμπα. Εσύ ξέμεινε από άντρα και είσαι τσιγκούνα να πάω να πάρει έναν ηλεκτρολόγο να σου βάλει δύο λάμπε. Δεν είμαι τσιγκούνα, μάνα μου, δεν βρίσκω. Και δεν βρίσκει. Άμα του πει στον ανθρώπου, έλα να μου βάλει τη λάμπα, σου λέει με κοροϊδεύει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Άσε που άμα έρθει και σου πει 20 ευρώ για την αλλαγή, θα στριτζώσει εσύ μετά θα ανέβει το χείλο πάνω στο μάτι, θα γίνει αυτό το. θα στριτζώσω τώρα λίγο με 20 ευρώ τη λάμπα. Βάλε μια σκαλίτσα, ανέβα πάνω, κατέβα του διακόπτε πρώτα, μη σε τεινάξει και σε ψάχνω. Πρώτα πρώτα αυτό. Όλο το σπίτι. Εγώ Επειδή θα κατεβάσω εσύ... όλο το σπίτι γιατί δεν ξέρω ποια είναι. Ναι. Μην έχει κατεβάσει τι αποθήκε, α πούμε, και πα αμέριμνη. Και... και βιδώνω και ξεβιδώνω. Ναι, ξεβιδώνω την ναι, ναι, παλιά ναι. και βάζω την. Ελπίζω και... να μην έχει τίποτα περίτεχνη από αυτέ που είχαν σαν κούμπομα παλιά. Έτσι, μπράβο, αυτέ έχω. Oh, Φανταστικέ. Έλα, θα πάρει έναν άνθρωπο σκιμούρις. 20 ευρώ. Ναι, τέλος σου κάνει πάρα. τη δουλίτσα σου. Είναι πέμπτη, παιδιά. Είναι 13 του μηνό, 13 Ιουλίου. Λέμε χρόνια πολλά στη Σάρα και στον Ιλιόφωτο. Στον Ιλιόφωτο. Στον ηλιόφωτο. Χρόνια σα πολλά. Χρόνια πολλά Ιλιόφωτο. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενεθλιά του. Να πούμε καλημέρα και σε όλου όσοι έχουν ήδη φύγει, γιατί εγώ την έχω ψηλιαστεί ότι λίγο έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Έχουν αδειάσει λίγο οι αλήθεια. Λίγο Κα... κάποιε γειτονιέ στα πάρκινγκ, στο κέντρο βρίσκει πιο εύκολα. Και εντάξει, είναι και 13 του μήνα. Ε, ναι. Το έχω καταλάβει κι εγώ στην επιστροφή τέσσερι ώρα που φεύγω από εδώ και βγαίνω στην Εθνική στο ποτάμι. Δεν πίζουμε τόσο πολύ όσο δεν πίζαμε Δεν είναι τόσο, τόσο, τόσο. Μόνο τόσο. αν έχει γίνει κάτι. Ναι, κάποιοι λίγοι δηλαδή έτσι έχουν, έχουν φύγει. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι είχαν υπολογίσει και από τις Δημοτικές Αρχές να κάνουν κάποια έργα με λιγότερο κόσμο. Τώρα μην με κοιτάς έτσι. έχουν εξίσει τα λίγο με αυτά τα νοικοκυριά που του τους ναι. έχουν πιάσει τώρα, που ξύνουν πατού τους δρόμους. Ναι. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο στα μεγάλα δίκτυα. Όχι, και τα στενάκια. Είναι και στα στενάκια στις περιοχές μας και τα λοιπά. Επίσης, ξύνεται το δρόμο. Ναι, το ξύνουμε. Το ξύνεται το <σχυρ> δρόμο. Ο, κρου, κρου, κρου. Ε, όταν ε, να μπει πάλι στο κανονικό δόστρωμα, είναι το αυτοκίνητό σου σαν να ανεβαίνει σκαλή. Ναι. Σιάξτε το. Πω, 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 πω. πω. Οργή. Έλεος δηλαδή. <laughs> Επίση τώρα είναι η περίοδο που κουρεύουν. Δεν ξέρω αν έχει δει. Τι κουρεύουν. Τι πικροδάφνε και αυτά που είναι στα διαχωριστικά στι νησί, νησίδε. δεν το έχω παρατηρήσει ναι, αυτό. Ναι, Εγώ τώρα εδώ που ερχόμουν από κάτω, κάπου είδα κορίνε, είχαν πούμε, κλείσει το μισό δρόμο και λέω: Μάν, κάποιο άνθρωπο χτύπησε τέτοια, αλλά όχι. Κουρεύουν, ναι, ναι, ναι. Ήταν εκεί πουρή. Γενικά όσοι έχετε και οικόπεδα που δεν έχετε χτίσει ή είναι. Δεν ξέρω, Τα χωρίς... καθαρίζουμε. Πρέπει να τα, τα καθαρίζουμε. Τα Είναι πολύ Και κάποιε δημοτικέ αρχέ έβλεπα ότι είχαν αναλάβει πρωτοβουλίε έτσι να και έλεγε ότι σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν τους αφήσουμε έτσι να πάρει φωτιά όλη η περιοχή. Βέβαια, αλλά βέβαια. θέλει και εμείς λίγο να έχουμε τον νου μας, Δημήτρη μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, καταλαβαίνω, παιδιά. Εξυγχρονιστείτε να πούμε. Εσεί είστε κολλημένοι ακόμη. Για να... θα στο να μα πει να έρθει δήμαρχο να καταβρέξει γιατί από τη σκόνη να πούμε έχουν γεμίσει τα πάντα. Ναι. <σομή> <σομή> Εδώ έρχονται άλλο γαρευλάκα. Να, να καταβρέξει. <σομή> να καταβρέξει. Με συγχωρείτε, κούρνει Όταν, όταν περνάει η FIP, να μην έχει σκόνη κάτω. Αν η αστυνομία θα γίνει χαμό, θα βγαίνουμε αυτά είναι. Ε, με τι καπελαδούρε του να πούμε στα αυτά. Τι λέτε να φοράνε. Συγγνώμη, όντω θα έχουμε άλογα στην Αθήνα. Κοίταξε, υπήρξε χθε έτσι μια πολύ ωραία είδηση. ο κύριο Μηταράκη, ο αρμόδιο υπουργό, την ανακοίνωσε ουσιαστικά, ρε Δημήτρη, δεν την ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε, παιδιά, έρχονται. Την ανακοίνωσε. Έρχονται τα άλογα, και το ειδικό. Εποίκο... Αυτό είναι εξυγχρονισμό. Oh, oh. θα, 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 νιώθετε, θα περπατάτε στην Αθήνα, να πούμε στη Διονυσίου Ροπαγή του. <στονίτρια> και, νομίζω ότι και, στο Μπάκιγχαμ. Και θα νιώθετε ότι είστε στο Μπάκιγχαμ. Στην Πατησίων, στην Πατησίων. Στην New Bond Street θα προχωράτε να μην νιώθετε ότι είστε στο Κόβεν Garden, να πούμε. Αυτά είναι. Ο ληστή δε θα δει τώρα, θα το κάνει την αλυστή, θα δει κάτσε μισκάσια, θα ακούει το κλάκα από τη γωνία. Ναι, και τον καλπασμό. Α τα παρατήσω όλα όπω είναι, γιατί με βλέπω να. γιατί έρχεται η μαύρη καλονή. Να σαπίζω στην μπουζού. Αυτά είναι, άντερε ξυπνήστε Αυτό είναι. Όχι, με τα λαμπούρια. Όχι, ρε παιδί μου, τα καπελαδούρε του στον υπόδρομο, ρε παιδί. Α, τον υπόδρομο θε εσύ. Τον υπόδρομο θέλω, ρε γάμο. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σα, μάπε μου, θα με συγχωρήσετε σήμερα. Θα κάτσουμε μέχρι τι 8.30 γιατί πρέπει να πάω να κάνω τι εξετάσει τι τελευταίε. Είναι το ρεκτιφιέτη. Του έξι, Παίρνει α, την πιστοποίηση έπαιρνα. τώρα. Δεν ξέρω να τώρα, μην γίνει κανένα τράβο με τράβο στο τέλο. Όχι όχι όχι, 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 όχι. Αλλά είμαι τώρα το πρωί, έχω σηκωθεί. Σοφτ... Έχω... <laughs> δεν έφερα την τσαντούλα μου. Δεν, <laughs> δεν, αφάλι. Αφάλι. δεν υπάρχει κάποιο τομέα τη ζωή σα που κερδίζετε. Ποτέ, α, 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 αν έχω κερδίσει, εγώ κερδίσει 50.000 ανθρώπου. Δεν πειράζει. Όχι, ρε παιδί μου, έχει κολλήσει τώρα. Ο που λέει για Τα μεγαλεία να πούμε τα αυτά. Για το άσκο τυποδρομίε τύπου. Ναι, ρε, που λέει τον υπόδρομο. Ο υπόδρομο είναι για αρχόντου, δεν είναι για λινάκι. Αυτό, τέλο πάντων, το τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι. Τι έλεγα για το. Ναι, δεν έφερα την τζαντούλα μου. Γιατί. ευχαριστώ. Ναι, το ρε παιδί μου, φαγώθηκε με τρέλα. Α το σου φάει τα ακουστικά. Τώρα για πιάσει φυκαραγιασμό στη Βασιλική. Σου Τώρα μου το ζητήσατε, θα παίξει. Περίμενα από την ιστορία γιατί είναι πολύ αειδιαστική. Ε, την έχω βέρτη την τζαντούλα μου μαζί. Πού Αλλά... την έχει. Κάτω στο αμάξι. Γιατί τι έχει μέσα. Μπράβο. Τα ούρα. Τα τσίσα σου, ε. Ναι. Πρέπει να τα βάλει στο ψυγείο. Ποιο ψυγείο. Στο, στο ψυγείο. ψυγείο. Πρέπει να τα βάλεις Πήγαινε πάρει τα γρήγορα. Είσαι καλά. Φόλω. Θα ελειωθεί το αποτέλεσμα, ναι. Φόλω. Δεν θυμάστε που το είχα πάθει εγώ. Έλα, κατέβανε. Καταρχά είναι πάρα πολύ ώρα. Έτσι. Yeah, Οπότε ho... πρέπει να πας να ho... τα φέρεις, βάλτε στο ψυγείο κάπου μην πάει και τα πιει κανένα και έχουμε άλλα. Σταμάτα! <χαι> <χαι> Σταμάτα! Εγώ προειδοποιώ, παιδιά. Γενικότερα αυτό στι δουλειέ μου ρε παιδί μου, που πα ανοίξει το ψυγείο, βρίσκει ένα τάπερ. Μισοφαγωμένο, δεν σε νοιάζει, λε αυτό. Για μένα τα αφήσανε. Όχι! Δεν είναι, παιδιά. Δεν το κάνετε, ρε, Δεν είναι, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε για να πούμε πρωί-πρωί. Νεράκια να έχετε μαζί σα οπωσδήποτε. Νεράκια, ψηλό, λευκά ρούχα. Και ελαφριά, παιδιά. Ναι, όταν λέμε ελαφριά όμω η Άννα μου γιατί σε βλέπω σήμερα με το τυραντέ που θα έλεγε και η γιαγιά μου. Ελαφριά, Βασίλη να... μου. Ένα, μανίκι, θα βάλω. Ένα λευκό πουκάμισο με μανίκι θα σε προστάτευε καλύτερα. Είσαι καλά, παιδάκι, μου θα βάλει. Σε... Αέρινο. Θα βάλει πουκάμισο λευκό, θα βάλει φλίκτενε. Mm. Και μόλι βγήκα από το σπίτι με το εδώ το σκούμπα που είναι σαν πλαστικό, Σεβή σκέφτηκα, σκέφτηκα Σήμερα μη βάλουμε συνθετικά. Ε, έπρεπε να βάλει ένα φανελάκι. Αυτό ξέρει, αν ανάψει δίπλα ένα πτήρα, όλο. 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 Θα λαμπαδιάσει, παιδάκι. Ναι. ναι, αλλά όταν ερχόμουν με τα φανελάκια, τα tank top, με κοροϊδεύατε ειδικά, ο Ούγκα, ο οποίο Έχω... τώρα σου λέει, Α, να πάρουμε αυτό το tank top εδώ που είναι φανελάκι. Εμένα καθόλου. Με. εμένα είσαι που με ξεσήκωνε κιόλα. Εσύ ξέρω, με θε μετά Σε θέλω με τα τέτοια. <laughs> Σε θέλω με τα μπρατσάκια έξω. <laughs> με τι άλλο με θε. Θα σου πω μετά. Ε, λοιπόν, την sunscreen... Αυτό ανέκουσα. Αλήθεια. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι πιο πολύ. Όχι, μόνο να βασί. μου βάλει τίποτα και να δεν με θέλει καθόλου, εντάξει. Πω, πω. Λοιπόν. <laughs> <laughs> Tint sunscreen με δίκτυ προστασία 30, Βασίλη μου. Αυτό ναι. Θα το βάλουμε και, στα, και στο πρόσωπο, θα βάλουμε αντιλιακό και στο υπόλοιπο σώμα. Θέλω σήμερα και στα χεράκια και στα ποδαράκια που θα τα βγάλετε έξω. Μίλη παρή αντιλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα για γρήγορη απορρόφηση και ματαποτέλεσμα. Το χρώμα προσαρμόζεται και αφομοιώνεται με την επιδερμίδα σα αμέσω. Μην είναι άλλο το πρόσωπο, άλλο ο λαιμό, άλλο το στέρνο. Εμπλουτισμένη με έναν μοναδικό συνδυασμό αντιλιακών φίλτρων και δραστικών αποστεύει εκχύλισμα τα αμαριτσίτ και βιταμίνη ε. Και προστατεύει και βοηθάει στη μείωση των πανάδων και απαλύνει την εμφάνιση των ρητίδων. Σα χαρίζει λάμψη και ομοιόμορφο τόνο και νεανική όψη. Τα έχει όλα. Όλα. Μπείτε τώρα tomij.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα με προϊόντα Tomij. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber για τα μηνύματά σα. Πρέπει να ξεκινήσω το Idol. Μου το στέλνουν συνέχεια όλοι ότι είναι καταπληκτικό. Είδε ε, καθόλου χθε. Είδα κάποια στιγμή ότι. Υπάρχει κάτι ανομαλίε. Είναι, είναι, είναι. Mm. είναι. Γενικά. Όλα, έτσι πάει. Γενικά η εποχή μα τώρα. Τι πουλάει. εγώ τι πουλάει. Old Hollywood. Ναι. Δηλαδή αυτή την παλιά έγλη του Hollywood, αυτά που είχε. Κάπω τονίσει τα τελευταία Elena, χρόνια. Elena. Και BDSM καταστάσει. Τι τι, mm, Δηλαδή, λίγο κίνκι, λίγο σαδομαζοχισμό, Aaa... λίγο δοκιμάζουμε τα όρια κοινωνικά και σεξουαλικά. Ε, φαντάζομαι ότι λίγο θα παίζει και καμιά χημία εκεί μέσα. Ε, θα ε, παίζει και εκεί την. Ναι, λίγο έτσι αυτά επιφανειακά. Αλλά μου θύμισε πολύ, ρε παιδί μου δυνατή να εντύλα εμένα η φάση ωραίο. αυτή. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι, όντω ωραίο. Είναι πάρα και πολύ παίζει καλό. το weekend. Ε... Εκτό από την κούκλα αυτή τη Rose Depp, πώ τη λέμε, ναι, την ναι, κόρη ναι. Του, την Johnny Depp. του Johnny Depp, Την κόρη του Τζόνι παίζει και ο weekend, ο οποίο είναι τρομερό. Ε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα ναι, ναι. πολύ καλό. Είναι, είναι πολύ ωραίο και φαντάζομαι ότι θα έχουν κάνει έτσι και κάποια. Ε, όχι ακριβώ κάποιο soundtrack, αλλά κάπου λίγο θα ε, έχει. Ε, θα έχει βάλει ένα... σένα... <laughs> το χεράκι τώρα. Έλα το βερεμό! Είναι να σε κάτσει σοκολατάκι σε ένα τόνο μάρε. Σα το έχω πει, σα το έχω οριοθετήσει. Μην πάει κι όχι, 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 πορτοκαλαδίτσα. Θα το δείτε, σε ένα πλεκουτάκι είναι, δεν είναι. Oh, σοκολατάκια μη δεν φάτε. Δεν τα έκθετα, δεν τα έφυσα έκθετα, mm -hmm. εντάξει Α, ah, εντάξει, έχεις κάνει αμπαλάζι. Έχει γράψει απέξω τη μύτη σου, Καρέζο. Χωρίστε, μα ναι. και γιατρό μου. Ναι. Ο Παναγιώτη ο που σα λέω, ο καλύτερο ορθοπαιδικό άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και φοιή και γνώστη του αντικειμένου και ενημερωμένο κάθε τόσο και κάθε τι κάθε, τί, κάθε τί που προκύπτει στην ορθοπαιδική και μου φτιάξει και τον νόμο. Mm. Αυτό το νόμο που έβγαινε κάθε τρει και λίγο. Τώρα σου στέλνω, Παναγιώτη, σου στέλνω και για τον ε, γιατρέ, σου στέλνω και τον, ε, τον άλλο τον γιατρό, τον Σκούρα. Γιατρέ σου θέλω το ε, Του, Ναι, και, εγώ, και εμένα γιατί... τη μέση μου. Και τη μέση τη Νιώνα, ορίστε. Διαλύσατε πια, ο όλοι οι Ό,τι μιλάει λίγο, είναι χαμογελαστό, είναι νέο άνθρωπο. Mm -hmm. Ό,τι σου λέει ισχύει και σου λέει αυτό θα γίνει έτσι. Την άλλη μέρα θα έχει αυτό τον πόνο εδώ. Mm. Μετά από δύο μέρε θα σου φύγει, θα αυτό και τέλει. Όπω mm. τα λέει, λε και τα κανονίζει με το ρολόι ρε, παιδί μου. Mm. Και επίση ούτε με το ζόρι χειρουργείο ούτε τίποτα. Σου λέει: Αυτέ είναι οι επιλογέ σου. Εσύ τι θε να κάνει, αυτό σε αυτέ τι επιλογέ έχει τόσο τη εκατό πιθανότητα. Μάλλον τόσο τη εκατό πιθανότητα να μην πετύχει ή να σου ξαναβγεί, ξέρω εγώ κτλ. Είναι ακριβώ, είναι ούτε πολλά λόγια, ούτε φαμφάρε. Πολύ συγκεκριμένο και πολύ αποτελεσματικό. Κοίτα, 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 με δεν κουλουμέντα μου με τη, τουρλα. <laughs> Με τη <laughs> μέση τούρλα. Με τούρλα. Εμένα μου είπε, θυμάστε που έβγαινε όμω, σήκωνα το χέρι μου και μου βγαίνει όμω. Εσένα για πλάκα, ναι. ναι. Μου λέει, εγώ έχω έναν αθλητή ο οποίο είναι πυγμάχο του Παναθηναϊκού, του έχω φτιάξει τον νόμο και τώρα πυγμαχή. Άντε καλά. Δεν θέλω να σου. Απλά, απλά να κολλάω το χέρι μου, να βγουν να κάνω high five <laughs> και να μην μένει στον άλλον. Νε, το Τίποτα, να μην γινόμαστε ρόμπα, ναι. Σε δύο βασικά. Δόξα το Θεό, καλά γιατί προσέξτε αυτή η μέθοδο που χρησιμοποίησε είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί εμένα έβγαινε καθέξι όμω. Δηλαδή έβγαινε. Κάθε τρει και λίγο για πλάκα. Και πονούσε πάρα πολύ. Οπότε έτσι έγινε. Την τελευταία φορά που βγήκε, που ήταν στην, πανδημία, στην καραντίνα, είχα πάει στη βούλα και μου λέει ο ορθοπαιδικό τη βούλα. Μου λέει τώρα και να την κάνει την εγχείρηση, θα σου ξαναβγεί. Είναι μου λέει, έχει διαλυθεί, μου λέει α, το σύστημα μου. Όχι, είχε δίκιο. Α, α. Αυτή η εγχείρηση που κάνουν όλοι, σε μένα δεν θα έπιανε. Είχε ένα 20% πιθανότητα mm. να μην Το πιάσει. κλασικό, α πούμε, που γίνεται. Ναι. Ε, και έτσι κάναμε μια άλλη, λαταζέ λέγεται. Που την κάνει ο Παναγιώτης και την έκανε εξαιρετικά. Μάλιστα. Άκου τώρα, μπράβο, το, μπράβο. το πας δυνατά το χέρι πλέον. Πολύ ρε σου. Μα, όχι, Ολύει, μα, το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι από ένα και μετά, όταν σου βγαίνει, <χει> <χει> μαθαίνει το κεφάλι και δεν κάνει ναι, το κρατάει, το κρατάει. Ναι, εμένα ναι. τώρα τελείως δεν θα τι κάνω τις κινήσεις που έκανα που από αυτά τα καραγκιζουλίκια. Μου λέει, μη σε νοιάζει. Όπω έμαθε το μυαλό, θα ξεμάθει. Και έτσι τώρα σιγά σιγά αρχίζω και παίρνω μπρο. Δεν κάνω αυτά που έκανα γιατί φοβάμαι, γιατί ο πόνο ήταν. Mm. Έχει, έχει, έχει αποτυπωθεί στο κεφάλι. Τι λέω, παιδί μου εκεί πού είσαι στη Μενεγάκη και χορεύει όρθιο με τα χέρια αυτά σου φύγανε όμω. Δεν μπορούσαν αυτά. Σε παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό κάνω πάνελ. Ναι. Τη μέση και πάνω μόνο. Και ότι η Φανή δεν έχει πόδια χέρια. Όχι, άμα δει, δεν κουνάω χέρια στην μενεγάκι. Ε, ναι, κουνά παλάμε. <laughs> Κάνει παλάμε μπροστά. Κάνει παλάμε μπροστά. με παλάμε Λέω τέλο πάντων λοιπόν, επειδή σα το λέω, επειδή και χθε μου στείλανε Παναγιώτη, μου στέλνουν στο Instagram πώ λέγεται το γιατρό σου. Παναγιώτη Κουλουμέντα είναι εξαιρετικό και η Νάνση, η, η γυναίκα του, είναι δερματολόγο. Εκεί έβγαλα την ελιά. Αχ, να λάβει οικογενειακό <laughs> <σε> ρόλο. Δεν <laughs> <πήρα>, πρέπει να μου λέει, θα πάρει το χαρτί μου και ποιο σε πιάνει τη γιορτή το καλοκαίρι. Τελειώσαμε ω και γκόμερα θα βρω γιατρέ. Υπερβολή, αυτό υπερβολή. Λοιπόν, Βασιλή, τώρα που έρχομαι με τα κουστούμια. Έγα! Ai, 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 ai. στου ράφτε πάω, στου ράφτε πάω. Αναστήθηκε πάμε. ο Μακουίν απάνω του. Σε παρακαλώ πολύ. <laughs> δεν μιλά έτσι. Ο Μακουίν δεν θέλει να μιλά. Λε και είδε κανένα βλάχο να πούμε και είδα Αλεξάνδρ Μακουίν και τρελάθηκα. Όχι, παιδί μου, μιλας... πώ θα σου πήγαινε, Σα... λέω. Θα μιλά σαν να είχα τον μπλε Αλεξάνδρ Μακουίν και τώρα πήρα το κόκκινο Αλεξάνδρ Μακουίν. Έτσι θα μου μιλά. Μπλε και κόκκινο. Θα μιλά σαν μπλε. να πήρα το πρώτο μου αλεξάνδρου Μακουίν που κάνει. Όχι προ Μόνο το κουστούμι γαμό το σπορεί το σακάκι, βέβαια. Ήδρουσα το μουστάκι σαν τη γιαγιά μου. Σαν τη γιαγιά μου που το, που, που το καστελόριζο που ήταν, που ίδρωνε στο μουστάκι, έτσι είδωσα τώρα. 2.990 το έχουν κάνει μαρκετι, μαρκετινίστικα, να μην δει το 3 α ναι. πούμε και κολόγια. Σαν, σαν τα καρπούζια. Ρε <laughs> σου λέει, ψωνίζει. Ναι, 99 το κιλό. <laughs> ναι. <laughs> ψωνίζει σου λέει και καρπουζάς, βάζω εδώ. Καρπουζά σου, Αλεξάνδρου Μακουίν. Βάζει το φίλτρο κάτω από 3.000. Το παίρνει αυτό. Έχουν κάνει και αυτή τη δουλειά του και εσύ τη δικιά σου και το app επίση. Βέβαια. Βάζει το φίλτρο, έχει δίκιο. Έχει <laughs> δίκιο ο <laughs> νεαρό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μου, ξέρει πώ ξέρει. ξέρει. Throwback Thursday λοιπόν είναι σήμερα, οπότε διαλέξτε ό,τι τραγούδι θέλετε. Summer time ήθελα να βάλω. Summer loving. Hey, 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 hey. Από Γκρίζ λοιπόν, Τζον Τραβόλτα hey, hey. και Ολίβια Νιούτον Τζον. Πέθανε η Ολίβια Νιούτον Τζον. Γιατί yeah. έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Εκεί που χαιρόμαστε λίγο, θα σα πετάω και ένα. Όχι, Ακριβώ το ίδιο τραγούδι έβαλε και η Ναταλία εχθέ στο τελείωμα τη εκπομπή τη. Αλήθεια, λέει. Μα την Παναγία. Τι τάξη ε, αυτοί... ήταν αυτή. Μάλλον δεν ξέρω. Τι γίνεται, μου πρέπει να πάρει να ξέρω. Πάρτε να τηλεφωνά. Όχι, ρε, μήπω είναι αυτό που ακούμε, γιατί εγώ το ακούω τώρα στο. Πώ το λένε αυτό. Στο Spotify. αυτό. Εκατομμύρια τραγούδια το ίδιο κουμπί. Ποιο βάζει 60s, 50s, 70s να πω και Ναταλία. Εγώ δεν θα το βάζω ναι, α πούμε. Δεν ναι. σου λέω, κατάλαβε. <laughs> λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά <laughs> καταρχά. Ε, My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Throwback Thursday σήμερα, οπότε ζητά ό,τι παλιό θέλει να σου φτιάξει τη διάθεση. Όπω και αν έχει ξυπνήσει, καλή ε, τύχη ε, και στου γιατρού που πηγαίνουν τώρα για τα χειρουργία του. Καλημέρα στου γιατρού που πηγαίνουν τώρα για τα χειρουργία του. Καλημέρα και στου ταρήφε. Καλημέρα στου οδοκαθαρίστριε. Καλημέρα στου εκκυριτάδε. Καλημέρα στου παγωτατζίδε. Καλημέρα στου γιαουρτάδε. Καλημέρα στου φουρναρέου, στου αγαροπλάστε, Καλημέρα στου αγρότε. Καλημέρα και στου κτηνοτρόφου. Yeah. Τα παιδιά μα ακούνε από τη Λάρισα. Καλημέρα στα παιδιά μα ακούνε από τα Γιάννενα. Καλημέρα στη Χαλκίδα και την Τρίπολη. Καλημέρα στα Χανιά. Στο Ηράκλειο. Καλημέρα και στην Καλαμάτα. Yeah. Καλημέρα στην Κέρκυρα την αρχοντιά. Yeah. 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 Καλημέρα στου νοσοκόμου, στου νοσηλευτέ. Yeah. Yeah. Καλημέρα yeah. στα παιδιά που έχουν βίντεο κλαμπ. Υπάρχουν ακόμη. Yeah. Καλημέρα στου παπάδε. Yeah. Καλημέρα και στι πορνοστάρ. Yeah. Καλημέρα στου ανεστησιολόγου. Yeah. 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 Καλημέρα στα παιδιά που τώρα σιγά σιγά ξυπνούν. Καλημέρα σε αυτού που δεν μπορούν να ξυπνήσουν, που ακούνε την αγριοφωνάρα μου, αλλά δεν μπορούν να ξυπνήσουν σαν να έχουν τη μόρα πάνω στο στέρνο του. Καλημέρα στα παιδιά που έχουν βγει για jogging, τρομάρα σα. Καλημέρα στα παιδιά που περιμένουν ανυπομονούν για την έφηβη αστυνομία. Καλημέρα στην έφηβη αστυνομία, καλημέρα και στα άλογα. Καλημέρα και στου αλογατάριδες στους αλογομούριδες. Βέβαια. Καλημέρα στον Υπόδρομο και σε όλα τα παιδιά τα καλά. Έλα! Καλημέρα στα παιδιά που έχουν γκίνια. Καλημέρα στους κομμουνιστές με λεφτά, στις κοντρές με γκόμενο. Καλημέρα και στους γήφτους με γυαλιά μοιοπίας. ارجع متاخر لا مش انا καλημέρα στους ενδυματολόγους καλημέρα και στους ράφτες καλημέρα καλημέρα στους ναυτικούς μας καλημέρα στους φαντάρους μας καλημέρα σας καλημέρα στους φοροτεχνικούς που ζορίζονται τώρα γιατί πρέπει να είναι φορολογικές δηλώσεις καλημέρα στους στην αφηγόπια ζώνη περάμε τους λαχαναγορά του ρέτη βαρβά ο αγορά καλημέρα σας καλημέρα στους ασφαλιστές έχω σήμερα ραντεβού με τον ασφαλιστή μου του ξέρω τη σφιφίτσα από την Ασ αν βγάζετε ένα δάχτυλο είναι τόσα χιλιάδε ευρώ. Αν βγάζετε ένα χέρι είναι χιλιά. χιλιάδε ευρώ. Και ούτω καθεξή. Καλημέρα στου βοθρατζίδε, καλημέρα στου ψυκτικού, στου ηλεκτρολόγου, καλημέρα στου λογιστέ, το είπα. Καλημέρα και στι παρφουμερεί, παιδιά. Υψηλή αρωματοποιία, μα ακούνε την Εστελόντερ. Καλημέρα. Να πούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, νομίζω το έχετε καταλάβει. Είναι το Mappe Show, η Κατρακύλα, το ναυάγιο που ακούει αυτό το όνομα. Η Ιωάννα Λαϊου Βασίλη Βλάχου απέναντι. Δημήτρη Ζουγκαρέζο. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοδεσία. Θέμα ημέρα. Θέλω όπω έχετε ξυπνήσει να έρθετε. Όπω και αν έχετε ξυπνήσει. Ό,τι και αν έχετε κάνει χθε το βράδυ. Ό,τι και αν είδατε φιάλτη, όνειρο καλό, όνειρο κακό. Ξυπνήστε, ελάτε, διαμαρτυρηθείτε, φωνάξτε, βρίστε μα. Βρίξτε μα που λένε και κάποιε διάλεκτοι. όπω γουστάρετε, ενθουσιαστείτε, γιορτάστε, ερωτευτείτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα στο Viber. Να πούμε καλημέρα στο Βαλάντι που έχει στείλει πρώτο και καλύτερο στην καλημέρα. Το 7 και 2 μην τον ακυρώσει, σε παρακαλώ. Ωραίο. Καλημέρα στο Χρήστο, στην ευδοκία μας που έχει στείλει και εκείνη την καλημέρα τη. Καλημέρα στο Σπύρο που φυσικά διατίθεται η Ιωάννα μου να έρθει να σου αλλάξει λάμπε και τα σχετικά όλα χωρίς χρέωση. Να έχει καλά, κάτι λάμπε που έχουν καεί στο σπίτι. Δεν φτάνει μόνη τη γιατί δεν φτάνει να αλλάξει. Και τσιγκουνεύεται επειδή μου και κάθεται στα σκοτάδια τώρα. Καλή. Δεν τσιγκουνεύομαι. Δεν βρίσκω ηλεκτρολόγο να έρθει στο σπίτι. Μα δεν βρίσκει, Δημήτρια. Του αλλάξει μια Μα θα βρει ποτέ. Δεν βρίσκω. Αμα το θα βρει. Παράγγειλε φαγητό. Πλερό. Και ο άνθρωπο. Μπε του λέει, μου αφιάλασε γιατί λέγαμε μια στιγμή. Είσαι καλά, θα νομίζω ε, ότι, εννοώ, ότι εννοώ, κάτι Αν άλλο. Άλλαξε ρε Βασίλη, τουρκοντή, θα Ναι, γιατί θα πεθάνουμε, θα, ναι. θα πεθάνουμε. Να σου πω. Ε, πού είναι αυτή οι λάμπε, πάνω είναι κουμποτέ. Στο σαλόνι καλέ, ναι, πάνω. Κουμποτέ, κουμποτέ. Κουμποτέ, κουμποτέ. Θε σκάλα. Έτσι <laughs> κι αλλιώ χρειάζεται σκάλα. Ξέρει κανέναν άνθρωπο χωρί σκάλα ρε να πει. Παιδί μου, άμα ήταν ένα φωτιστικό. Ε, οριακά και στο τραπεζάκι σε μια καρέκλα. Όχι, είναι κουμποτά πάνω ψηλά. Άσε με. Πόσο Είχε καιρό δί, τώρα το, το έχει αυτό το ζήτημα. Ω, oh, κανένα χρόνο. Α, ah, καλά! Δυνατή! <laughs> και τι σέφιε. Εν <laughs> <π>, τω <ξέρω>, μεταξύ, εγώ <laughs> παιδιά έχω φτιάξει όλη μου τη ζωή και του Κούπερ. <laughs> Μέσα σε. Όχι, okay, δεν έχω εκκρεμότητε και η Ιωάννα έχει μια λάμπα από την αρχή τη σεζόν. Ναι, είναι ρε παιδί μου, ξέρει, αφήνει κάτι να μην, μια τέλεια για να μην τη ματιάσουν. να μην ναι. αφήνετε κρεμότητε, παιδιά, να τα κάνετε όλα για να ιστορία. ωραία. Αν και όσο, τις, ε, ε, όσο τα κυνηγά. Όσο τα κυνηγά, τόσο σας κάνει καινούργια. Λοιπόν, γι' αυτό παρά τα όλα, Ιωάννα μου και πήγαινε σε παρακαλώ ένα ταξιδάκι. 165 προορισμοί από την Αιτζίαν και μόνο παιδιά που το οργανώνει και το κλείνει και τότε μόνο ξεκινάει, μάλλον από τότε κιόλα ξεκινά το ταξίδι. Το ταξίδι είναι όλη η φάση. Το ότι το έχει ονειρευτεί, το ότι το κάνει εικόνα, το ότι το κλείνει. Φυσικά η διαδρομή, φυσικά η πτήση σου με την Aegean. Άρα λοιπόν, 165 προορισμοί, διαλέξτε όποιον σα κάνει, όποιον γουστάρετε, σε Ελλάδα ή ή και εξωτερικό και πάνω από έναν γιατί έχει και πολλέ προσφορέ η Aegean για να μην έχετε στο κεφάλι σα κανέναν κερατά και έτσι όπω έχουν γίνει τα πράγματα και με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αν και σα έχω μια μικρή έκπληξη αργότερα, ε, να ξέρετε ότι θα πάτε και ξεκούραστα και σύντομα και φροντισμένα και με άνεση και στην ώρα σα με την Ετζία. 165 προορισμοί λοιπόν εντό και εκτό Ελλάδο. Καλημέρα και στον Αποστόλη που έχει στείλει και στον Νίκο. Επίση λέει καλημέρα, Μάπε. Εύχομαι καλά αποτελέσματα στο Δημητράκη μα. Ευχαριστώ ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Από ευχαριστώ. σήμερα λίγα από Ούγκα θα ονομάζετε σε ου, ουρα, ου, ου, ουρα, αντί για Ουγγαρέζο. <σχυ> Ουγκα ουρα. <σχυ> ουρα. 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 Ε, Ποιο ε, είναι ο Τυργάδα αυτό. Είναι γλωσσοπλάστη, όλο μαλακίε λέει. Η... Μα... <σχυ> η Μαγδαλίνη, καλημέρα, Μάπε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά σε όλου μα. Ο Μανώλη πείτε ένα καλημέρα λύση στου οδηγού και συνοδηγού των καλοκαιρινών προγραμμάτων. Α, βέβαια. Mm -hmm. Αυτό ξεχάσαμε. Στα summer camps, λοιπόν, παιδιά, όσοι είναι εκεί και φροντίζουν τα παιδάκια και φυσικά και οι γονεί που έχουν και, την, και το άγχο. Αλλά πάνω απ' όλα στα summer camps θα πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα και στου οδηγού λεωφορείων που πάνε κυρίω ηλικιωμένου ανθρώπου για τα μπάνια του, αλικέ και τέτοια και στι δικέ μα περιοχέ. Οδηγού των μέσων μαζική μεταφορά, νταλικέρδε και φορτηγατζίδε, καλημέρα σα. Που έχουν, παιδιά, το καλύτερο πρόγραμμα για θάλασσα. Δηλαδή, 10 παρά έχουν σκάσει παραλία, μία παρατέταρτο του παίρνει το πούλμαν και του φέρνει πίσω. Έτοιμοι για φάει στι δύο. Αυτό να... είναι το πρόγραμμα. Ωραία. Και να και μια άλλη λύση. Και αυτό το θέμα ημέρα είναι να το επαναλάβουμε. Γιατί έχουν, έχουμε... έχουν αποκατήσει. Έχουν, ναι. Έχουν Ωραία. Στελίδι. Όταν επιστρέφετε λοιπόν θα έχετε βάλει mm -hmm. Vodafone TV, Εναι. θα δείτε τι ταινιούλε σα. Έχει τι κλασικέ, έχει τι οσκαρικέ, έχει τι καινούριε. Έχει σειρέ. Έχει σειρέ μία σεζόν να κάνετε binge watching, δηλαδή να το δείτε όλο, να την κοπανίσετε την σεζόν, να τη δείτε να γουστάρετε. Έχει τι ταινίε Marvel με του σουπερ Έχει τι ταινίε DC. Έχει Disney Plus. Έχει πλατφόρμα HBO ή στο κινητό σου ή στην τηλεόρασή σου σε συνθήκε σινεμά, ήχου και εικόνα. Vodafone TV λοιπόν, μπείτε στο vodafone.gr. Είναι 9,90 το μήνα, παιδιά. Τίποτα και λύνεται, λύνονται τα χέρια σα. Ακόμη και χτύπα ξύλο. Οι διακοπέ να μην πάνε καλά. Εκεί το Vodafone TV θα είναι η ασφάλεια, θα είναι το μαξιλαράκι σα. Λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη ότι κακά τα ψέματα, παιδί μου. Αν δεν υπάρχει ένα τρικό χέρι στο σπίτι, δεν γίνονται κάποιε δουλειέ. Α, είπε η Εγώ η... το είπα. Ναι. είπα, εγώ το είπα έτσι. Και έχει στείλει εδώ πέρα μία φίλη. <laughs> Καλημέρα, μάπε. <laughs> στο σπίτι πάντα εμένα έβαζαν για τι δουλειέ που προαναφέρατε. Όπω ε, λέγαμε για τι λάμπε. Που λάμπες. έλεγα εγώ ρε ε, παιδί μου, ότι στο σπίτι μου με βάζανε να αλλάζω από το κρύο στο ζεστό. Uh -huh. Συντώνησε την τηλεόραση, μετά ήρθαν τα αποκωδικοποιητέ και αυτά πάλι εγώ, ναι. τα γνωστά. Και όταν έμεινε λέει με το αγόρι, πάλι εγώ έπρεπε να ρυθμίσω. Λέει το air condition γιατί θα βράζαμε το καλοκαίρι. Ακόμα λέει και τι λάμπε. Οπότε, Ιωάννα, άμα θέλει, τι αλλάζω εγώ. Α, ναι, ταινάει να, η κοπέλα που μπορεί να ε, αλλάξει. Κοίτα, είναι αλλά, λίγο θα, θα, θα επειδή, είναι επειδή, που... επειδή, επειδή και εγώ τι άλλαξα τι λάμπε, αν έχει αυτέ που κι αυτό σε είναι αυτέ που ε, η μπαγιονέτ ή. Μπαγιονέτ. Άκου. Είναι η βιδωτή. Η βιδωτή ή στον ποτή. Στον ποτή, νομίζω. Όμορφη, oh, παιδί μου αυτή. Γιατί αν λίγο έχει χαλαρώσει και το μέσα ο υποδοχέα. Αυτό λοιπόν τι έχει γίνει. Α τον υποδοχέα, εσύ. Ο υποδοχέα έχει χαλάσει. Περίμενε. περίμενε εσύ. εσύ περίμενε τον υποδοχέα. Ναι. Λοιπόν, Εγώ είμαι με τον υποδοχέα στο ναι. χέρι αυτό και σας περιμένω. Περιμένετε λίγο. Ναι. Ωραία. Ο καθένα με τον πόνο του. Ωραία. Το... Από εκεί η λάμπα. Το μεγάλο πρόβλημα <laughs> με τη λάμπα αυτή είναι το σειρματάκι που έχει που το κουμπώνει από πάνω. Από πάνω από τη λάμπα. Η λάμπα αυτή είναι πλακέ, σωστά. Πλακέ. Για να είναι στο, στο, επίπεδο του ταβανιού. Α, σποτ λέγεται, σποτ. σποτ. Δεν έχει από κάτω, δεν κάνει από κάτω γλόμπο. Τι να κάνει. Δεν κάνει από κάτω κιλότητα, είναι flat, flat, η λάμπα. Flat, flat, flat. Ωραία. Από πάνω λοιπόν, όπω τη βάζει τη λάμπα, βάζει τη λάμπα στον υποδοχέα που λέει και ο Βασίλη, από πάνω Κουμπώνεις ένα έλασμα. Ξέρετε mm. είναι το έλασμα. Όχι. Να, μου... Άκου, είναι ένα σιδεράκι που κάνει σαν κύκλο με δύο πιαστράκια στο πλάι για να στο κρατάει μέσα το σποτ, αλλά και να μην φαίνεται. Αυτό δεν είναι χωνευτό μέσα στον τοίχο. Αυτό είναι το ζόρι. Αυτό είναι το ζόρι. Γιατί όπω είσαι έτσι <χαι> λίγο και είσαι και στο τσιγάρο. Έχω ένα ωραίο φακό. Ξαλίζε ναι. λίγο γιατί είσαι πρέπει να σε με τα χέρια ψηλά. Να σου με κουλουμέντα εδώ με έφτιαξε εμένα. Ιδέες. Με τα χέρια ψηλά δεν θα μου βγει όμω. Και πρέπει τώρα να κρατήσει το πιαστράκι αυτό, να το βάλει για να το κουμπώσει. δεν μπορούμε να τα το κάνουμε. Το, το πιαστράκι, το έλασμα είναι. Το Κάτι έλεγα, σαν, ναι, ναι, σαν συνδετήρα φαντάζομαι. Μπράβο. Ναι. Το σαν ένα συνδετήρα. Κατάλαβα τώρα που το πιόλες. Αυτό λες. μπαίνει από πάνω. Από πάνω μετά έλεγα. τη λάμπα μπαίνει δηλαδή. Αλλά τελικά mm. δεν φαίνεται γιατί είναι και αυτό με στον τοίχο τα Αν το βάλει σωστά όμω, πιάνει περιμετρικά και το δεν φαίνεται αυτό. Φαίνεται λάμπα μόνο. Ουσιαστικά όμω μπαίνει μετά τη λάμπα. Αυτό είναι ο μπελά. Ενώ ήταν η λάμπα. Βιδωτή το πολύ πολύ να κατεβάσει το γενικό ρεύμα. Ναι, μωρέ. Καλά, και τώρα πρέπει να το κατεβάσει το γενικό ναι, εσύ οπωσδήποτε. Είπαμε. Λέω το μόνο πρόβλημα, το μόνο που σου, είχα, σου λέγανε όλοι πρόσεχε να κατεβάσει το γενικό. Τώρα εδώ και να το μάθει δηλαδή. Όχι, είναι, δύσκολο. είναι πώ θα, θα κάτσει κάθε φορά. Ναι, είναι ναι, ναι. Και όπω λέω, Βασίλη, ναι. άμα το στραβώσει, Ah, Αν το πολιτιέσεις δηλαδή, τελείως το χαλάς και το έλασμα και τελειώσαν όνομα Και θα κρέμε τα μετά η λάμπα στο καλώδιο, σου μιλάω. Με Πάει... κίνδυνο να μου στέλνουν ηλεκτρολόγιο εδώ πέρα. Αλλά είναι ηλεκτρολόγιο τώρα είμαι. Ε, τώρα δεν... μα ε, κατάλαβες. Ή θέλουνε ε... άλλα. Ε... Ή θέλουνε το κορμί μου. Με το ηλεκτρολόγιο θα μας είναι. Έλα τώρα, εντάξει, όλα χαζί μα. Έχουμε και αυτό το άγχο. Είμαστε και ενάρε και να φωνάξουμε ένα τεχνικό. Μη μα αυτό είναι Τι κατάρα είναι αυτή η βρεχοπέλα. Να χαλάσει κάτι στο σπίτι μα, μην έρθουν και μα αυτό σου λέει. εντάξει τώρα, βρήκατε τώρα επειδή είμαστε ενάρε. Αφήνουμε τα φώτα καμένα. Δεν όπου βρείτε χαλασμένο σπίτι να μην λειτουργεί το ένα, μην λειτουργεί το άλλο. Σημαίνει είμαστε πολύ ενάρε. Μία ώρα μένει μέσα. Πάμε να φύγουμε γιατί έχουμε να ετοιμάσουμε λίγο πέρα για τα ηχητικά. Μάπε μου η χειρότερη εκπομπή ξεκινά. Θέμα Ημέρα, κόστο γάμου, κόστο κηδεία ή τελικά τι έπρεπε να γίνω όταν να μεγαλώσω. Ε, σωστά. Αυτό είναι το θέμα ημέρα. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λέμε ότι έχει ζεστεί από πρωί-πρωί και ότι. Ίσως για μερικού ανθρώπου που είναι και, έτσι και λίγο σε πιο ευαίσθητη ηλικία και τα λοιπά, να μην βγουν να... στι δουλειέ του. Φεδιά... Δεν ξέρω, έχει μεριμνήσει το... η πολιτεία γι' αυτό. Σα το Έχουν ναι, Υπάρχουν ανακοινώσει. Ναι, ναι, βγήκε μια οδηγία το πρωί, mm -hmm. ε, από χθε δηλαδή, ότι. Ε, ε, ε... Προτε... Ε, εν είδο πρόταση. Προτείνεται, ναι, αυτό αυτή τη λέξη που mm -hmm. έψαχνα. Προτείνεται λοιπόν στι δημόσιε υπηρεσίε να... η τηλεργασία. Α, μάλλον όπου μπορεί να γίνει, επιβάλλεται. Στι ιδιωτικέ εταιρείε προτείνεται η τηλεργασία και όσοι α, δεν χρειάζεται να βγείτε στον δρόμο, το λέγαμε παιδιά τελείω μάπικα όπω το λέμε. Δηλαδή, μεταφέρουμε για άλλη, άλλη μια φορά τη συζήτηση που είχαμε στο break στον αέρα. Ε, λέω, είναι δυνατόν να ερχόμαστε για δουλειά και στα πέντε πρώτα λεπτά να υδρώνουμε mm. ολόκληρη μιλώντα. Μιλώντα. Οπότε, και είπαμε, συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν είναι οι συνθήκε αυτέ αντικειμενικά. Δεν είναι δηλαδή να είσαι σκληραγωγημένο ή να μην είσαι φλόρο ή να είσαι. Ε, Πώ λέει ο Γιώργο Λιάγκας οι άντρε δεν κλαίνε. εδώ είναι θέμα ξεκάθαρο. Βασιλάκι, θες γονερά και Όχι, καλά είμαι. Tab water ή sparkle. Τι θέλεις. Sparkle. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, μην υπερτιμάτε. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων αυτό ή δυνατοτήτων ή αντοχών μην. Ε, 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 ε πώς λέγεται. Επι... Τώρα, ναι. Ναι. Μην ζορίζουμε τον επιπον... εαυτό μα τώρα. Μην, καταπονείτε. του εαυτού σα και του οργανισμού σα. Δεν υπάρχει κανένα. Αν δεν υπάρχει λόγο. και μάλιστα επιτακτικό. Οπότε προστατεύστε του εαυτού σα. Καλά, δεν το συζητώ για ανθρώπου που βρίσκονται. Ε, σε... που είναι στι. Ε... ομάδε. και σε ηλικίε που ε, ε, του πλήττει περισσότερο η ζέστη και τέτοιο, τέτοιο δηλαδή, ζέστη. Ε, ε, είναι τα μικρά παιδιά, είναι τα μωρά, καθώ και οι ηλικιωμένοι πάσχονται σε αποχρόνια

ε, καλό είναι να προστατευτούν από τι εξελίξει. Η τις άνω των 60, άκουγα χθε οι θυλάζουσε, οι έγκυε. Καλό είναι να μην βγουν, α πούμε, σήμερα με την πολύ ζέστη. Μην βγείτε. Δεν είναι μαγκιά να βγείτε. Μην βγείτε. Έχει έξτρα ζέστη έξω. Και δεν είναι, ένα... είναι απλά ζέστη mm -hmm. καλοκαιρινή. Και τη γυμναστική να περιορίσετε. Δηλαδή, μην βγαίνετε, βγαίνετε τώρα τίποτα στου δρόμου και τρέχετε. Σωστά. Γενικά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε να μην επιβαρύνουμε τον οργανισμό μα και το σώμα μα. Το καταλαβαίνω ότι ω μάπε είστε ψυχαναγκαστικοί. Και αν δεν το κάνετε μια μέρα, μετά σα λείπει και φρικάρετε κτλ. Και τα λοιπά. Αλλά τι θα σέφτε τον εαυτό σα και πείτε του ότι. Ε, Βγάλτε το από το, το κουτί που είναι εγκλωβισμένο και πείστε του εαυτού ότι δεν άλλαξε κάτι. Το σύνολο μετράει. Τη μία φορά δεν τη θυμάται κανένα από τι πολλέ. Οπότε τώρα, ειδικά που κινδυνεύετε να ταλαιπωρηθείτε, χτυπά ξύλομι και τίποτα χειρότερο, μην το ρισκάρετε. Και Τόσο για τον delivery, τι λέγαμε λίγο πριν, Ότι. Ότι μήπω ε, μα έλεγε η Βασιλική, ε, σταματήσουν οι άνθρωποι να εργάζονται από τι 12 μέχρι τι 4 mm -hmm. που είναι και το πιο έτσι ε, βέβαια, θερμό κύμα. Όπω ε, αν είδα καλά, θα σταματήσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δρόμο τώρα στην ασφαλτόστρωση και σε όλα αυτά ναι, τι μεσημεριανέ ώρε. Γιατί εντάξει, αλλήμονα τώρα ε, μ, κάτω από τον τάλα ήλιο. Ε, Εν τω μεταξύ, κάτι έβλεπα λίγο. Πήρε το μάτι μου φευγαλέα το πρωί στην, ε, στο, στο Μέγκα το πρωινό. Ότι υπάρχουν κάποια μέσα μαζική μεταφορά που δεν έχουν air condition ακόμα, ρε Είστε. παιδιά. Ε, οπωσδήποτε. Πώ είναι δυνατόν. Εκείνε τι εποχέ που στηβαζόμασταν, πιτσιρίκια ήμασταν. Δεν εγώ. έχουν αλλάξει εποχέ, παιδιά. Επειδή και εγώ τα χρησιμοποιούσα μέχρι πρόσφατα, δεν έχω καταλάβει ε. κάποια αλλαγή. Ε, για να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε και πριν, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Τα άλογα, τι τα θέλουν. Εντάξει, Μωρέφα, το είπε άκυρο. Το φου... είπε άκυρο, αλλά βάλε, μην το, το λε καν. Είναι προκλητικό. Ναι, Φτιάξε ήταν... τα, τα λεωφορεία ναι. σου. Βάλε, κοντήσορ με τα λεωφορεία σου. Στην τελική, δεν είμαστε και καμιά χώρα που έχει καμιά ιστορία με τα άλογα. Να πει ότι υπάρχει ένα σώμα έφυπο, Πώς είναι η Ελβετική φρου... Φρουρά. Δεν είναι έφυπη, με... αλλά λέω η ναι. Ελβετική Φρουρά που είναι, ε, ε, πάει από πάπο προς πάπο και προστατεύουν ε, τον, ε, τον, ε, τον Πάπα. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα σώμα που έχει ιστορία στην Ελλάδα να το αναβιώσει για να Ακριβώς. αναβιώσει την παλιά καλή Αθήνα. Άστα τώρα αυτά. Φτιάξε τώρα τα μέσα μαζική μεταφορά να είναι όλα εντάξει και για του οδηγού, παιδιά. Όχι μόνο για του επιβάτε. Να είναι, καταρχά, να πληρούνται οι κανόνε υγιεινή. Πρώτον. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, οι συνθήκε. Για να είναι σωστέ. Λοιπόν, ε, σα ε, υποσχέθηκα μία έκπληξη που αφορά. Εμεί προσπαθούμε, ανεξαρτήτως βλέπετε ότι τα πράγματα πάνε πολύ αργά και δεν κατηγορούμε κανέναν. Να η κυβέρνηση πάντα είναι η κυβέρνηση και τα γρανάζια τη κινούνται αργά. Έτσι, είναι ο ορισμό του κράτου, κράτο σημαίνει δύναμη στην αρχαιότητα. Ε, αλλά και οι ε, ναυσιπλόοι ε, είναι εταιρείε μέχρι να αποφασιστεί, μέχρι να εφαρμοστεί, εμείς προσπαθούμε με τις συνεργασίες που έχουμε να κάνουμε τη ζωή σας όσο πιο εύκολη γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει μια νέα εταιρεία. Μια εταιρεία με όρεξη. Μια εταιρεία που κάνει το άνοιγμά του το νέο, έτσι. Ε, με όρεξη, με ανθρώπους που έχουν ιστορία στην, στην, στις θάλασσες, στην αυσιπλοεία. Για να σας ανοίξω την όρεξη. Σκιάθος. Για σκεφτείτε τον εαυτό σα να πηγαίνει σκιάθο. Το νησί του Παπαδιαμάντη, Νυχτερινή ζωή, μαξιλάρε. Ωραία, ξέρετε πάντα τι πρέπει λέγονται. Ναι, ναι. Βέβαια. 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 Σκόπελο, η πρωτεύουσα των σποράδων. Το πιο πράσινο νησί στην Ελλάδα, παιδιά Σκόπελο. Μάμα μία γυρίζει και στη Σκόπελη. Αλόνισο, το νησί με το πρώτο θαλάσσιο πάρκο τη Ελλάδα και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλα... θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη. Τώρα που έχω λοιπόν την προσοχή σα, υπάρχει αυτή η εταιρεία Magic Sea Ferries. Μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε. Ε, ε, μπορώ εγώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για έναν τουλάχιστον από του καπετανέου εκεί. Το καπετανιλία που είναι φίλο μου, τον εκτιμώ. Ο Βερβενιώτη είναι. Σα έχω ξαναπεί στο YouTube εκείνο το καράβι που, το... που μπορεί μέσα στη φουσκό που το σκεπάζουν τα κύματα και το φέρνει στο λιμάνι του Θήνου, αυτό είναι ο καπετάνιο. Magic Sea Ferries λοιπόν σε μόλι μία μισή ώρα από την Αθήνα, επιβάτε και αυτοκίνητα ταξιδεύουν γρήγορα και άνετα για σκάθο, κόπελο και αλόνισο. Η Magic Sea Ferries φέρνει τι ποράδε στην πόρτα σα. Προσέξτε, σκάθο σε 2.20, σκόπελο σε 3.5 ώρε και αλόνισο σε 4 και τέταρτο. Θέλω να σα πω δε ότι λεωφορείο αναχωρεί καθημερινά γιατί αυτά φεύγουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Η Magic Siferi. Φεύγει όμω από το Σύνταγμα λεωφορείο καθημερινά για τον Άγιο Κωνσταντίνο, ώστε να πάρει το Magic Siferi σου και να πα σκιάθο κόπελο αλόγισο και να κάνει την πιο όμορφη εκδρομή. Λοιπόν, γιατί σα λέω την έκπληξη. Τώρα, αν στείλετε Magic και το ονοματεπώνυμό σα, θα κερδίσετε δύο ακτοπλοϊκά με επιστροφή για δύο άτομα. Mm. Αυτό τα κανόνισε το My Radio με τη Magic Siferi γιατί νιώθουν τι ανάγκε του, γιατί είναι εκεί για σα, με άξιου καπεταναίου, με πλήρωμα που φροντίζει για σα, για να μην έχετε άγχου και να περιμένετε την κυβέρνηση. Και του ακτοπλαού να δουν τι θα κάνουμε με τα ιστήρια. Για πε το μία φορά ακόμα. Magic και ονοματεπώνυμο για να κερδίσετε δύο ακτοπλοϊκά με επιστροφή για δύο άτομα με αυτοκίνητο για σκιάθο, κόπελο ή αλόνισο. Ό,τι γουστάρετε. Ο Σπύρο, ο οποίο είναι οδηγό λεωφορείου, λέει: Παιδιά, εγώ οδηγό λεωφορείου, λε: Στα λεωφορεία είμαι. Αν δω ότι το λεωφορείο δεν έχει air condition, που δεν μου έχει τύχη, λέει ακόμα, δεν το βγάζω λεπτό από το μαξοστάσιο. Και γενικά οι οδηγοί αυτό κάνουν. Μπράβο, αυτό να κάνουν. Και θα έχουν και τη στήριξη σίγουρα. Ε, σας Σα λέω του Μάπε δηλαδή να μα το λέτε και να το λέμε mm -hmm. και από το ραδιόφωνο. Όχι στήριξη προσωπική. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber για ό,τι πραγματικά θέλετε να μα πείτε να το βγάλετε από μέσα σα. Καλημέρα, Κατερίνα. Ήρθε η Κατερίνα Μπούκα για το δελτίο ειδήσεων. Α, πανέτοιμη. Να σα πω ότι σαν σήμερα, παιδιά, το 1908 γυναίκε αθλήτριε αγωνίζονται για πρώτη φορά Στου σύγχρονου Ολυμπιακού Αγώνε στο Λονδίνο το 1908, α, σαν σήμερα α, ο, το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέας Παπαδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο τη αεροσυνοδό τη Ολυμπιακή Αεροπορία, Δίμητρα Λιάννη, στο ναό τη ελευθερότρια στην Πολιτεία, μετά από ένα θηελώδε ήδη ήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή ε, Δημήτρη, πόσο ήσου να πήγε, το βλέπει από τηλεόραση, χρονών, φυσικά και Το, το <laughs> 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 φανατικό ο πιο πράσινο που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Μπράβο! Ποτέ, Μπράβο. Ποτέ. Αχ, Εκείνα τα Στέφανα ναι. δεν ήταν Στέφανα, Κατερίνα. Τι ήταν, θεριό που κοίτονταν στην θάλασσα. Ήταν η ύλη του Πασόκ. Ήταν ο ήλιο που συμβόλιζε την ελπίδα. Συμβόλιζε την ισχύ. Ισχύ. Συμβόλιζε την ευημερία! Ναι! Συμβόλιζε βίο ανθόσπαρτο για όλη την Ελλάδα! Ναι. Για όλη τη χώρα! Ναι. Ένα καστρί ζωή μας, παιδιά. <laughs> Αυτό συμβαίνει. είμαι <laughs> σήμερα γεννήθηκε ο Χάρις, ε, γεννήθηκε το 1916, 1916 η <laughs> Δέσπο Διαμαντίδου, μεγάλη ηθοποιός. Του ξέρω τι, το ξέρω λέ, ότι το λένε, το λέω που το έμαθα. Ε, ότι Δέσπο Διαμαντίδου ε, διατηρούσε σχέση με τον ε, Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Α, πριν καλέ. Όμως, ο Μιχαήλ ε, τα φτιάξει με τη Α, Ξέρετε και οι ιδέες του Διαμαντίδου. Ναι, καλέ. Mm. Λοιπόν, 1942 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Χάρισον Φόρντ. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι είναι... Έτσι έμπισε κι αυτός. 58, 58, 58... και 23. 78, 58... 58, 6. 81. 81. 81. Πολύ παπούδεψε ρε παιδί μου. Να, ε, μα κοίταξε τα χρόνια 81. του περάσανε κι αυτό <laughs> Τι κάνει ο άνθρωπο. <laughs> Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ερνέ, το 1944 ο Έρνε Ρούμπικ, ούγκρο γλύπτη και καθηγητή τη αρχιτεκτονική, γνωστό για το πάζλ του οκύβο του Ρούμπικ. Τι, αυτό το έφτιαξε. Ε, και τον έπιανα. Δεν, ναι. κανένα θέμα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Έχετε είχε. λύσει κανένα τέτοιο. Ε? Α, Έχετε λύση, κανένα. Τότε. Μα να σου πω και κάτι, δεν είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν έχετε βέβαια φοβερό. Δεν ναι, μα δουλεύει. Και θέλω να πω. Ναι, ότι έχει. Αγαναρωτιέμαι, <σφυσ> <σφυσ> <Λείνεται, σφυσ> λύνεται αυτό το πράγμα τελικά. Είμαστε δουλεύει. Άκουσε. Έχει ένα μοτίβο. <σφυσ> <σφυσ> ναι. Άμα το μάθει, του λύνει όλου. ναι, <σφυσ> 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 ναι, ναι. Ποιο είναι αυτό το μοτίβο. Άλλο είναι το που δεν καταλαβαίνω. Αυτό το μοτίβο πρέπει να έχει σχέση με την κίνηση. Γιατί. Το λύνουν και οι άνθρωποι χωρί να βλέπουν. Ακριβώ. Δεν έχει δει που σπάνε ρεκόρ με δεμένα α μάτια. Λύνει τέσσερις στη σειρά, α πούμε, σε δέκα δευτερόλεπτα. Τσατσιά μεγάλη, να μα το μάθετε. Κάτι, κάτι είναι επίση. Τσατσιά μεγάλη. Ναι, και εσύ. Ναι. Σε τεχνική, έλεγε, τεχνική. Σοκολογηθά... <εκάς> <εκάς> Τσουτσούρο ο κολοκυθά, παιδιά, με, τον... με την πασοκαλά. Ε, ε, <εκάς> γιατί γοναϊστά να μα πούμε χάζει που δεν μπορώ να το λύσω, να υπάρχει κόλπο. Α, αυτό είναι. <εκάς> Τέλο πάντων, έχει χάρη. <laughs> Θέλω να σου μιλήσω πολύ, σημα... πολύ, σοβαρά για την αδερφή σου. Όχι. Oh, στο διάλειμμα. Όχι, oh, τι έκανε πάλι. Τίποτα, τίποτα <laughs> δεν έκανε. Ελλάδα στο κοπιό καλό καρδοπορίτσι. Μαξ Τόρ, παιδιά, μια βολτίτσα θα σα πείσει ακόμη και στον καύσωνα, γιατί εκεί μέσα είναι μια όαση. Όαση παιχνιδιών, όαση που όπου ξαναγίνε σε παιδί, όαση διακοπών, χαμογελαστοί άνθρωποι, ευάερα, ευήλια, λαμπερά, χωρί τον ψυχαναγκασμό του ότι πρέπει να το κάνω όλο το μαγαζί. Μπαίνει, βγαίνει. Να τα λέμε για αυτά, σημαντικά. Έτσι. Λοιπόν, Max Stores, λοιπόν, τώρα που έφερε και εποχιακά και διακοσμητικά για τη βεράντα σου, και εποχιακά καρέκλε, καρεκλάκια, ομπρέλε, σκηνέ, μάσκε, βατραχοπέδιλα, ψάθε, ψυγεία, φουσκωτά, όλα καλέσθητα και όλα οικονομικά. Τσεκάρετε ένα τα εννέα καταστήματα Max Stores ή το maxstores.gr. Καλή σα ημέρα, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ειδικά σήμερα που είναι Throwback Thursday, παίζει τα δικά σου αγαπημένα τα παλιότερα. Οπότε λοιπόν, ζητήστε τα κι εσεί. Ζητήστε τα, άμα τα κάνετε τα ακούστε, τα ακούστε. Δεν έχουν πει playlist εδώ. Ούτε κείμενα έχουμε, ούτε για το TikTok κάνουμε εκπομπή. Εδώ είναι ραδιόφωνο. Μαζευόμαστε όλοι και λέει ο καθένα τον πόνο του. Ή τη χαρά του. Mm -hmm. Όπω εδώ η Μάγδα που θέλει οπωσδήποτε να πούμε χρόνια πολλά στον κολλητό τη στο στράτο που έχει γενέθλια. Πλήρη διαβάστε το βεβαίω, το διαβάζουμε Βέβαια. και του στέλνουμε και τι ευχέ μα. στράτο. Λοιπόν, ε, παιδιά, ούτε η ηλιοθεραπεία επιτρέπεται σήμερα, ούτε το αλκοόλ. Βέβαια. Επιτρέπεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δε, δεν προτείνεται. Μα έχουν στείλει και πάρα πολλοί μάπε μήνυμα και εμεί που δουλεύουμε στα καθαριστήρια και έχουμε λεπτά το σίδερο. Όταν έχουμε τα σίδερα, προ... στα στα λαυτά, σίδερα δι... πρέσες, οι άνθρωποι. Βέβαια. Καλό είναι να κάνετε, παιδι μου, ένα μικρό διάλειμμα. Μπορούν. Αφού έχουν από πάνω του ε, τα αφεντικά. Καλό να κάνουν... είναι να του επιτραπεί. Δηλαδή και τα αφεντικό, άμα ε, το κλείσει δύο ώρε το μεσημέρι, οι άνθρωποι πούμε, να μην πεθάνουν. Ακόμη και καφετέρια να είναι σήμερα, Φύστα. θα τα βγάλετε. Ναι, ε, και οι καθαρίστε α πούμε, και οι γυναίκε. Οδοκαθαρίστρε, ακριβώ στον δρόμο οι άνθρωποι. Και στου παιδιά που βέβαια. είναι πάνω από τι φυσικέ. Άνθρωποι Φύστα. εδώ που λέει και ο Ντίμη που δουλεύουν σε επαγγελματικά οχήματα χωρί κλιματισμό. Να είσαι δηλαδή με στο όχημα, α πούμε, στην πουλντόζα να κάνει δουλειέ, να μην έχει και κλιματισμό. Που δεν έχουν πολλά από αυτά. Και στου παλιού σειρμού στο δεν υπάρχει κλιματισμό. Μπράβο, καλά πάει αυτό. <laughs> και θέλετε και άλογα. <laughs> θα σα <laughs> έλεγα τώρα ότι για, 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 το, για, <laughs> για, για, κάτι άλλο είστε καβάλα και δεν είναι άλογο αυτό που έχω mm. στο μυαλό μου. Mm. 6, 9, 8, 104, 104, και 6 τα μηνύματα στο Viber Jack and Jones είναι τα ρούχα σου. Τα δικά σου ρούχα αυτά που ρωτάνε τι είναι αυτό, που το πήρε. Λοιπόν, Jack and Jones θα είναι. Είτε τη είναι είτε είναι jean, είτε είναι βερμούδε, είτε είναι. Α, οτιδήποτε είσαι εσύ, cool συλλογέ, χαλαρά. Αυτά που έχετε στο μυαλό σα που είναι ρε παιδί μου, το μπλουζάκι ή το τζιν που το βλέπουν και λένε Αχ, σαν αυτό που έχει ο Βασίλη. Το πουκάμισο, το κοντομάνικο που δεν το δίνει ποτέ. Ακριβώ. Πάνω στο DNA σου. Ε, Εντυπωσιακέ συλλογέ λοιπόν και αξεσουάρ. Θέλω να σα πω ότι επειδή μα ακούτε και εκτό Αθηνών, ότι έχει Jack and Jones, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, καλημέρα στη Λαρισάρα μου. Στα Γιάννα, καλημέρα στη στα Κέρκυρα, καλημέρα Κέρκυρα. Ρέθυμνο, Χίο, α, Ελλάδα και Κύπρο. Περιστέρη Καλιθέα εδώ στην Αθήνα. Χαλάνδρη Νέα Ερυθρέα Πειραιά. Δεμό Jack and Jones από το το 1990 είναι εκεί, δίπλα σε εσά. Να σα πω, α πούμε, ότι εχθέ εγώ πήγα. Τι... Να ορίστε, Τζάκιντζού δεν πρέπει να πάω. Θα πάω σήμερα. Έχει 50% έκπτωση, έχει βερμούδε από 20 και 99. Γιατί οι βερμούδε είναι, έχουν πάει στα ύψη 50 ευρώ η βερμούδα. Και ρε, παιδί μου, Εδώ, για κάτι ποιοτική, που δεν το φορά όλο John. το χρόνο. Λε τώρα με δώσω 200 ευρώ να πάρω ένα σόρτ. Ε, αυτή είναι και ποιοτική και είναι και καλέσθητη και είναι και στα δικά σου τα γούστα. Είναι η δικιά σου η βερμούδα αυτή που θα την, θα έχει πλήνε βάλει. 20,99 λοιπόν Τσάκ and Τζόν, μαγειό από 20.99 τίσερτ από 10 ευρώ. Τσεκάρετε. Η Σούλα μα έχει στείλει καλημέρα μάπη μου. Πολύ κίνηση στην κάθοδο του Κιβισού. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει τα αυτοκίνητά του σήμερα. Καλή δύναμη σε όλου. Καλημέρα και στην Κορίνα που λέει χθε ήμασταν στη συναυλία τη Πόλη τη Άννα και σήμερα ξυπνήσαμε με διάθεση χούλα χούπ. Πρέπει να γίνει χαμό εκεί, εντάξει. Χουλα χούπ, εκει ε. χουλα χουπ μωρο μου, χουλα χούπ. Πόμπο, μα έχουν στείλει και άλλοι παιδιά. Φωτογραφία από το Κιφισό δεν περπατιέται τίποτα. Και ο Νικόλα τώρα Κουράγιο, αδέρφια, κουράγιο. Και να σα πω και κάτι. Κάθεστε και σκίζεστε να πάτε τέσσερι μέρε διακοπέ. Ναι. Και τι καταλαβαίνετε, γιατί καταλαβαίνουμε δηλαδή. Τρει, τέσσερι, πέντε. Να πάμε να ξουδέψει, αλλά σου πω. Καλύτερα τα λέει ο Τζουβέλα. Δεν ήξερα εγώ καλοκαίρι ότι για να, να δουλεύω όλο τον χρόνο να μαζέψω δυο χιλιάδε, να πάω να του χαλάσω τέσσερι μέρε σε ένα νησί. Δεν ξέρει κανένας, κανένα κανέναν και λε περάσαμε ωραία. απέρασε. Επειδή πλήρωσε, έπεισε στον εαυτό σου. Νόμο Αμπαράβαντο. Ωραία είναι να πα 2 Αυγούστου να γυρίσει 29 πίσω. Να μην θυμάσαι κανένα δουλειά. Να σου λένε καλώ ήρθε. Γεια Στον το φωτοτυπικό <laughs> που μου λέει να πάρω Το φωτοτυπικό! Στον πάτο μου λέει το φωτοτυπικό. <laughs> Αυτό είναι. Η διακοπή <laughs> του βλάκα είναι να μπορέσει να πα πολλέ μέρε. Ε, ναι. Εντάξει, όπω παλιά. Και να μην κουνιέσαι από εκεί που θα πα. Δηλαδή, Ακριβώς. δεν πάμε διακοπέ για να αρχίσουμε τι εκδρομέ και τι αναβάσει-καταβάσει. Ε, βέβαια. Μπορεί να κάνει όμω και μεγάλα μπραφ, να είναι λίγε μέρε, αλλά να περάσει καλά. Γι' αυτό τσεκάρετε έναν από του 165 προορισμού τη Aegean που σα έλεγα και πριν. Με φροντίδα, με άνεση, με. Ε, 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 Πώ συνέπεια. Η, η Aegean είναι εκεί και στην τελική, να σα πω και κάτι, συμβαίνουν πράγματα γιατί είναι πάρα πολλέ συζητήσει. Θα είναι εκεί οι άνθρωποι να ακούσουν το, το πρόβλημά σου, το θέμα σου και να στο διευθετήσουν στην τελική. Σε δεύτερη δηλαδή ε, ανάγνωση είναι σημαντικό επίση και εξίσου και αυτό. Άρα, Αιτίαν ε, ε, 165 προορισμοί σε Ελλάδα και εξωτερικό. εξωτερικό τσέκαρε του, κάντο εικόνα. Απόλαυσε το από τώρα. Η Βιβί λέει καλημέρα στα γρήγορα, γιατί σε λιγάκι θα έρθουν τα παιδιά. Έχω δειλά και χαμηλά το τηλέφωνό μου για να σα ακούω πολλά φιλιά Μου κάνει καλημέρα. η κάμπε. Mm -hmm. Καλοκαιρινό. Καλημέρα και στον Κώστα τον Ταρίφα μα που λέει Γίνεται χαμό και στη Μεσογείον. Πραγματικά Α, η Έλενα που μα λέει ότι κάνουν ασφαλτόστρωση στην κάθοδο του Κεφισού και από εκεί είναι πίτα. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει σε υπόγειο εργοστασίου χωρίς κλιματισμό. Καλά θα πάει αυτό. Καλημέρα oh, σας. Εντάξει, oh, oh. <συμπ> <συμπ> τουλάχιστον στο υπόγειο <συμπ> μία έτσι. Λίγο δεν καλύτερη. ο ήλιο, ξέρω. Δεν εγώ. ο ήλιο, ίσω να είναι... Ξέσαμε, είναι, τόσο χάλια Ξαράν όσο δε είναι. δεν πρέπει να έχει. Είναι μερικά υπόγεια που είναι δροσερά και mm. είναι μερικά υπόγεια που είναι εργαμό το κουφόβραση. Ναι, το παλιό εξαρτάται. το σπίτι του παππού μου στο χωριό που έχει τον πολύ χοντρό τον πέτρινο τον τοίχο, ό,τι και να γίνει κρατάει δροσιά ρε παιδί μου. Ναι. Ε, ό,τι και να γίνει. Φυσικό δηλαδή, αν χαλάσει το air condition, mm. λες πάω κάτω και με μια χαρά. Η Γεωργία λέει καλημέρα από την εξάχρονη Αντιγόνη και τον τετράχρονο Αλκιβιάδη. Χρόνια πολλά να πούμε στην κοριτσάρα μου εδώ, λέει α, η Γαριφαλιά, που γίνεται σήμερα 10, να είναι πάντα η ψυχή τη φωτεινή. Χρόνια πολλά, χρόνια Πολλά να τη χαίρεστε. Χρόνια, ε, χρόνια πολλά λέω. Καλημέρα και στο Χάρη που λέει: Βάλτε μια πάμελα, το πάμε έλα να παρτάρουμε πρωί-πρωί. Άρα, με χούλα χουπ και πάμελα. Να πω ότι ε, το story που ακούσατε τώρα, το ηχητικό από τον Τζουβέλα, είναι από το One Man Stories. Να πω και την πηγή μου, να είμαι mm -hmm. σωστό. Συνεχίστε, παρακαλώ. Βέβαια. Καλημέρα και στη Δήμητρα που λέει: Καλημέρα, μάπε μου από την όμορφη Ιθάκη. Τι, Αχ, ωραία. τι ωραία! Στείλε μα μια φωτογραφία. Είστε η παρέα μα, λέει, και στι διακοπέ μα στέλνει και φωτογραφία, παιδιά. Τι ωραία που είναι τώρα το ξημέρωμα εκεί στο λιμάνι, έχει βγει για τον καφέ τη, ίσω εκεί μένει. Πολύ ωραία είναι. Λοιπόν, ε, πάμε λίγο gossip πριν πάμε στην ε, αμάτα μα. Μάλλον να ε, πούμε ε, λίγα gossip Βέβαια. Ε, μετά πάμε σε ένα τραγούδι από αυτά που έχετε ακούσει και το που πάμε, έχετε έλα. και μετά στην μα. Λοιπόν, έχω εδώ. Uh, τι έχει γίνει από τον uh, Χάρη Λεμπιδάκη, θα διαβάσω τα περισσότερα. ο, ο οποίο ήταν χθε στην εκπομπή του Open με Πιερίδη, Τριαντάφυλλο λοιπόν, και αυτοί, Τσαλαπάτη. Δεν ξέρω πώ τα πάνε, δεν έχω τα νούμερα. είδα την Περμιέρα του ότι πήγαν πάρα πολύ mm -hmm. καλά τα παιδιά. Mm -hmm. Λοιπόν, κοίτα που διδάσκουν, μπορώ να σου πω. Είπε χθε η Πιερίδη, κάτι λέει ο, ο, ο εννοώντα το ρόλο που έχουν. στο πω! Ναι, λοιπόν, ε, σχολεία χτε ήταν μέρα τριαντάφυλλου Τον mm. είχαν βάλει κάτω τον άνθρωπο και στο πάνελ και του πετάγανε λόγω διάφορα. Τελικού λόγω τελικού survival. Ναι, 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 ναι. Του πετάγανε story και δηλώσει άλλων παιχτών για να μην τον, τον φουντώσουν. Όχι, ήταν πολύ μαζεμένο <laughs> και, <laughs> <πολύ laughs> και, και, και πολύ ωραίο και πολύ διπλωματικό. Και κάποια στιγμή λέει: ε, ε, Εγώ δεν έχω έρθει λέει, εδώ για να στήσω κόντρε ούτε τίποτα. Ένα παρουσιαστή, είμαι μια παρέα είμαστε. Που Κάνουμε μια εκπομπή. Αλλά το είπε με την έννοια του ρόλου, ρε παιδί μου. Ναι, τώρα ναι, εδώ ναι, ναι, ναι. το πολύ σύννεπε ναι. και πολύ όρημο. Να πει ότι εδώ έχω έρθει για αυτή τη δουλειά. Δεν έχω για να ξεκατνιάζω. Mm -hmm. Να κάνω Αν... τι δηλώσει που κάνω ας πούμε, ας έξω. Όταν ήμουν έξω ή όταν με φέρνατε καλεσμένο, τα έλεγα. Λοιπόν, τώρα εδώ έχω την ευθύνη του παρουσιαστή. Σωστό! Την ευσυνειδησία αυτή δεν την έχουν ούτε παρουσιαστεί. Και εκείνη την ώρα επίση, σωστά, χωρί. Ναι. Δεν, όχι σωστά για αυτό που είπε, αλλά ω ατάκα ήταν σωστή αυτό που είπε και η Μαριάντα, ότι δεν είμαστε εμεί παρουσιαστέ του Ιδρύματο Φιλεμού. Εμεί είμαστε τραγουδιστέ που, είπο, που, κάνουν μια εκπομπή. Δεν μα χρειάζεται ακόμη παρουσιαστέ. Λέω, κοίτα να δει διάφοροι νεόκοποι, λανσάρονται ω παρουσιαστέ. Διάφοροι ε, λένε είμαι παρουσιαστή χωρί να είναι. Θέλω να κάνω αυτό χωρί να έχει κάνει τίποτα πίσω ακόμη. Ή κάνει μόνο αυτά που είναι ελεγχόμενα από σένα. Και τα νέα, αυτά τα παιδιά τα οποία είναι, άνθρωποι τραγουδιστέ που κάνουν ένα εγχείρημα από την πρώτη στιγμή το έχουν δει πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ όρημα. Να σα θυμίσω την άλλη την ΑΤΑΚΑ πάλι το Τριαντάφυλλο που έλεγε Εμεί δεν ήρθαμε να πάρουμε την δουλειά κανένα. Ήρθαμε να κάνουμε αυτό το προτζεκτάκι που είναι ωραίο, θα το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε το καλοκαίρι και ότι βρέξει κατεβάσει. Ακριβώς. Ακριβώ. Εγώ δεν είπα να πούνε δεν είμαστε όπω λέει η Μαριάντα. Που... Οκ, okay, το, δέχομαι το μαλάκο σε μαλάκωσε, okay, οκ, πούμε. Ναι. Αλλά είναι μια πολύ ωραία στάση που σε κάνει, σε κάνει να θε να του δει. Λίγη προσοχή θέλει στα θέματα του, α πούμε, όταν κάτι το έχουμε ακούσει πριν από μια εβδομάδα από το Λιάγκα ότι ο Τσουρό θα κάνει το ε, Σαββατοκύριακο στο Μέγκα. Mm -hmm. Δεν το μεταφέρει ω μόλι μάθαμε, μόλι mm -hmm. ακούσαμε, ή α πούμε θα Εντάξει, είναι τώρα... αρχισυντάκτρια η α πουμε θα ειναι αρχισυντακτρια η τριφιδου το οποίο έχει γραφτεί πριν Εντάξει, δύο εβδομάδε επίση. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι δική του ευθύνη ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Λέω πώ βγαίνει στον αέρα. Κατά έμαθα ότι κάνανε και ούτε δύο δεν κάνανε και βγήκανε. είναι σαφέ. Σχεδόν κανεί <σχεδόν> δεν κάνει πια πρόβε. Ξέρει εσύ εκπομπέ που κάνει πρόβε, πρόβε. Ε, σωστά. Λοιπόν, πικρία του Νικόλα Ράπτη διαβάζω εδώ. Θεωρούσα ότι έχω συμπληρώσει όλα τα τσέκ για να πάρω το 5x5. Ε, τον ναι, τον άνθρωπο. Πολύ σαξιά. Ναι, Νικολάκη, είσαι και μάπα δικό μα. συμβαίνουν αυτά τώρα. Δεν Άστορα, είναι τίποτα δεδομένο. Δεν θα βρει το δίκιο σου στο στον δρόμο. <στονίκο> 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 δηλαδή εκεί που σου μαζεύουν τα ματσούκια που και οι άνθρωποι τα δουλειά του κάνουν. Δεν θα σου πει, δεν θα πει κανεί βλέποντα τηλεόραση Αχ τον κακομοίρι τον Νίκο. Α να πάει στο διάλογο, προχώρα. Άμα ήταν έτσι, τα καθόμασταν στου δρόμου και στα πεζοδρόμια και θα ξεκατενιαζόμασταν. Α, συγγνώμη, το κάνουμε. Ναι, το κάνετε. <laughs> λοιπόν, <laughs> πάντως, στο τέλο τη μέρα, ρε παιδί μου, και ο τηλεθεατή δεν ξέρει ακριβώ ακριβώ τι μπορεί να έχει συμβεί και δεν σε πολύ καταλαβαίνει σε αυτό που λε. Εσύ ξέρει και κάτι άλλο. Ξέρει και μια κουβέντα ε, προφανώς, που έκανε με τα στελέχη, ίσως... Εμείς Εμεί αυτό που καταλαβαίνουμε ότι το είχαν τάξει. Ενδεχομένω ότι είναι ότι είχα λέει, το είχανε φουσκώσει ότι... λίγο. Το θεωρώ ο Νίκο δικαιωματικά. Γιατί mm. κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Ο Νίκο από την αρχή ο αντένα του έδωσε project που δεν είχε δώσει, δεν είχε δώσει, δεν είχε δώσει σε μένα. Να σου mm. το πω Ναι, ναι. Λοιπόν, του έδωσε το, την παρουσίαση του Ελλάδα έχει ταλέντο. Ήταν παιδί αντένα. Ήταν παιδί αντένα. Και εφόσον του. Το, είναι ο κλασικό αντένα, παιδιά. αυτό, συγγνώμη, τώρα θα το πω. Σε κάνει και νιώθει βασιλιά και, σε, και μια μέρα δεν σε βλέπει. Ναι, αυτό λέτε, έγινε. Παιδί, δεν το βλέπει άλλη... ο Νίκο. Θέλω να πω ότι έτσι του, τα, έτσι του τα, σερβίρανε. Τα πίστεψε και η συνέπεια του τι του σερβίρανε ήταν να του δώσουν το 5x5 για να μην σου πω ότι ήταν και υποδιέστερο. Ωραία, 5x5. εγώ να πω κάτι. Ναι. Δεν πρέπει να όμω να μετρήσουμε λίγο και το γεγονό ότι ο Αντένα έδωσε την ευκαιρία σε ένα παιδί που δεν ήταν γνωστό. Έτσι, mm -hmm, και του έδωσε πολλά project. Άρα δεν θα έπρεπε να έχει πικρία. Του έδωσε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό σου λέω: εκεί που δεν ξέρει ακριβώ, α πούμε, Μήπω του το τάξαν. Μήπω του είχαν πει ότι εσύ είσαι ο καλύτερο. Μήπω του είχαν πει ότι του χρόνου οπωσδήποτε θα κάνουμε συμφωνώ. κάτι. Λέβαια, δεν τα ξέρει. Μπορεί να του τάξανε ναι. και. λαγός με χίλια Αλλά σου λέω: το γεγονό ότι σου έχει δώσει μια ευκαιρία όμω και όχι μία πολλέ στην τηλεόραση. Θα πρέπει να το κρατήσει και να το εκτιμήσει. Και κατάλαβα μάλλον ότι δεν του άρεσε που δεν τον ενημερώσαν. Ε, ξέρει αυτό. Να σε πάρουν ένα τηλέφωνο mm. Δημήτρη τελικά θα το κάνει ο Βασίλη. Ε, Πού ενη... γίνεται αυτό. Εδώ δεν ενημερώνουν άλλου κι άλλου ναι. τώρα. Μην τρελαπεί. Αυτό Σπύρος δεν γίνεται. Πύρο μπιμπίλα το καλοκαίρι Έλεγαν λέει το στρουμφάκι μπήκε στη Βουλή. Δεν με ενδιαφέρει. <laughs> δεν τον ενδιαφέρει. <laughs> Καλά κάνει. Καλά κάνει. κάνει. Ναι, πολύ Αποκλειστικό ενδιαφέρει. εδώ του λεμπιδάκι. Η Ελλάδα Παπαγιοργιού βρίσκεται ένα βήμα εκτό Σκάι. Το άκουσα. λέει στο Στζ. Στο Star Να ναι. κάνει τι στο star. Επιστρέφει στο Star Ένα νέο project λέγανε, γιατί η συζήτηση χθε, πάλι και στο Open uh -huh. ήταν στην εκπομπή. Ε, η συζήτηση ήταν μήπω πάει για το Shopping Star, α πούμε. Που έφυγε η Βίκυ Καγιά και, πάρει καλιά τη, και να τη γίνει. Να φύγει η Καγιά. Από την άλλη σου λέει και στο Sky <laughs> τη θέλουν πολύ για το δεύτερο κύκλο του My Style Rocks που θέλουν να τον αναβαθμίσουν και να παίζει μεσημέρι στη θέση του Μουτσινά και να το χτίσουν έτσι παραπάνω. Και, πήγε, καλά, και πήγε και καλά Και πήγε καλά, οπότε θα την κάνουν ένα δεύτερο ραντεβού. Δεν τη καίγεται καρφή. Διακοπεί και σου λέει Όποτε γυρίσω και Στραφή. όποτε αυτό θα σα απαντήσω. Παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Πού, όπου μιλάμε. Εμεί σαν και εμένα, δηλαδή και σαν και εσά που είμαστε. Ναι, ναι. που κυνηγάμε. Ναι, τη δουλειά ναι. Και, να και, και άγχο και αυτά. Και έχω άγχο και δεν θέλω να πάω διακοπέ. Μα και... για να κάνει καλά τη δουλειά σου, πρέπει να είσαι σωστά ξεκουρασμένο. Να έχει ξεκουραστεί σωστά. Και το μυαλό σου και το σώμα σου. Θα μου πει τι περιθώρια δίνονται σε έναν άνθρωπο, Και σε μόνο σε εμά, σε οποιονδήποτε. Ναι, εξαντλήστε τα όσο είναι. Ναι, δηλαδή ναι. δύο μέρε έχει. Τη μία κάτσε σπίτι, μην κάνει τίποτα να ηρεμήσει το κεφάλι στην την άλλη γλέντα. Θα μου πει, γίνεται σε δύο μέρε. Αν είσαι ηλιάνο Παπαγεωργίου, κάνει και ένα μία διακοπούλε. Λοιπόν, βάλε Vodafone TV όμω, αυτή τη μέρα που θα κάτσει σπίτι, να την έχει κάτι να την κάνει. Vodafone.gr λοιπόν, για να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, στο όλο το περιεχόμενο και του HBO και του καναλιού Disney Plus και στου σούπερ και στι σειρέ και στα οσκαρικά, στα πάντα. Ό,τι συζητιέται το έχει στην τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου ή στο στην οθόνη του υπολογιστή σου, γιατί έχει και αυτή τη δυνατότητα και μάλιστα σε συνδίκε σινεμά, ήχου και εικόνα. Μπε λοιπόν στο Vodafone.gr και βάλε Vodafone TV τώρα. Αυτή είναι η Πάμελα, παρακαλώ. Πάμε έλα εδώ στον My 104,6. Throwback Thursday. Θυμόμαστε παλιότερε επιτυχίε κάθε Πέμπτη και περιμένουμε και τι δικέ σα παραγγελίε. Στην παρέα μας έχουμε και τα αγαπημένα μα προϊόντα Tommy G. Και Dream Dust Simmering Mist είναι αυτό το αγαπημένο μας που είναι και λίγο κρέμα και λίγο άρωμα και σου δίνει και μία λάμψη διαρκή όλη την ημέρα και σου δίνει και φρεσκάδα σε δύο υπέροχα χρώματα θα το βρείτε. Ε, εφαρμόζεται σε όλο το σώμα μετά το μπάνιο ή οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ε, επαναλάβετε όσες φορές επιθυμείτε για διακριτικά αρωματισμένη λαμπερή επιδερμίδα. Είναι αυτό το ωραίο που το απλώνει και χρυσίζει και λίγο. Έτσι, τόσο όσο, γιατί σου... δεν θες και βαρύ προϊόν αυτή την περίοδο. Και μάλιστα όταν είσαι και στη σκιά, δεν το καταλάβει. Όταν πα στον ήλιο θα δει το, το, σώμα σου αρχίζει και λαμπύριζει λιγάκι, αλλά είναι τόσο διακριτικό και ωραίο. Σα, έτσι λίγο σαν να έχει πάρει. Αυτό, αυτό, αυτό. Είναι το Dream Dust Simmering Mist. Θα το βρείτε και αυτό από την Tommy G. Καλημέρα να πούμε σε όλου του μάπε που στέλνουν τα μηνύματά του στο Viber στο 698-104-104 και 6. Τώρα με θέματα ημέρα έχουμε το γάμο, τη βάφτιση, την κηδεία, τι κοστίζουν όλα αυτά. Και έχουμε και θέμα ημέρα Πόσο ωραία πέρασα στη συναυλία τη Άννα Βύση. Έχετε πάει αρκετή θεάρα, λέει, όλα τα τραγούδια η ζωή μα. Βλέπω εδώ φωτογραφίε μα έχουν στείλει και ήταν και πολύ ωραία αντιμένη, ρε παιδί μου, ξέρει. Αυτό ε, το. Πάντα είναι πολύ ωραία. Το star. Γιατί καμιά φορά και εκείνη βάζει ένα τζινάκι, ένα τσιρτάκι βγαίνει. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Α, να, εδώ ο μάπα που μα έλεγε ότι δουλεύει κάτω σε εργοστάσιο με τι μηχανέ, λέει, παιδιά εδώ μέσα γίνεται ήδη χαμό. Ο κουράγιο, να κουράγιο. και καλημέρα από την εξωτική χαλκιδική οδηγό τροφοδοσία και ήδη στου 32 βαθμού θερμοκρασία. Ευτυχώ έχουμε εσά και γελάμε και μα φτιάχνει μέρα. Καλημέρα, Άνους. αδερφέ μα, γεια σου, Ρεθάναρε. Καλημέρα. καλημέρα στη Λαρισάρα μα που μα ακούνε, στα Γιάννενα, στη Λάρισα, καλημέρα. Την είπα τη Λάρισα. Στην Κέρκυρα, καλημέρα. Καλημέρα στη, α, στη Χαλκίδα και στην Τρίπολη. Καλημέρα στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Καλημέρα στην Καλαμάτα μα, την αγαπημένη, σε όλη την ε, όμορφη τη Μεσσηνία να πούμε καλημέρα. Α, και συγκεκριμένα μέσα από το φόκου. Focus FM που Radio. Focus, Radio. Focus Radio, καλημέρα σα λοιπόν. Να πούμε καλημέρα α, στην, στην Καλαμάδα, τη Μεσίνη, την Πύλο, τα Φιλιατρά, με λιγαλά, Στούπα, Καρδαμίλη, Αρεόπολη, Δυτική Μάνη, Ζαχάρο και Κύθρα που μα ακούνε. Focus Radio 99,6. Καλημέρα σα. Καλημέρα να πούμε και στο Γιώργη το Μάπα που λέει Μακάρι σήμερα να τη βγάλουμε καθαρή. Εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο με λαμαρίνα για οροφή και Ο... χωρί κλιματισμό. Ο, να σου. Καλημέρα εδώ και στο φίλο που λέει Από λεπαινού προ αγρίνιο, πάντω προχωράει κανονικά χωρί καμία κίνηση. Σε ευχαριστούμε, αγάπη. Έχουμε. Συγγνώμη που διακόπτω. Έχουμε και ερώτημα φωτιά. Καλημέρα. Είναι σκέτο το μήνυμα, δεν έχει το όνομα τίποτα. Χωρίζει 8 χρόνια σχέση για τι εκτύπησε ο έρωτα κατά Πάμε, έλα. Πε αυτό που θέλει. Στο τέλο χωρίζει, αλλά πρέπει να είσαι 100% σίγουρο ότι είναι έρωτα. Ότι δεν είναι συνθήκε. Πολλέ φορέ νιώθουμε ερωτευμένοι επειδή είναι απαγορευμένο. Επειδή ήταν ένα αποθυμένο. Να, και εγώ πήγα και πήρα τη Z4. Αλλά Z4 δεν έβαλα να την πάρω σε 42 χρονών. Ναι, μου αποθυμένο επειδή μου κλέψανε την άλλη Z4. Τώρα σου μείνω κούπερ στο σπίτι. Ακούστε τι σα λέω αυτή τη στιγμή. Ναι, και τώρα υποφέρω. Πρέπει λοιπόν να είναι έρωτα-έρωτα, όχι απλά επιθυμία, ενθουσιασμό. Μην το μπερδέψει. Αν είναι έρωτα-έρωτα, που σημαίνει ότι το έχει τσεκάρει, το έχει καρατσεκάρει, το έχει ξανακαρατσεκάρει, τότε τη χωρίζει 8-9 χρονιά σχέση, ναι. Αν είναι μόνο σχέση, αν υπάρχουν παιδιά ή είναι άλλοι παράγοντε. Ναι, επίση το 8-9 χρόνια σχέση. μη τυχόν και την έχει θεωρήσει δεδομένη, και μετά αντιληφθεί όλα αυτά που σου λείπουν και από τη ζωή σου. Έχεις... Ναι. Και, και λε, α πούμε, μα εμεί τέτοια ώρα καθόμασταν και τρώγαμε ένα πιάτο φάι και λέγαμε δύο κουβέντε. Mm. Εσύ καινούρια μου αγαπημένη σχέση που είσαι για καφέ με τα κορίτσια. Έτσι. <laughs> λοιπόν, ε, παιδιά, στο shopping star πάει σου λέει Παπαγεωργίου. Στα σταμάτα τι ίντρικα είναι αυτή. Ε, στη θέση τη καγιά. <laughs> ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Αντωνάτου, τώρα, δε, για να λέμε και τι πηγέ μα. Ε, ότι η Σκορδά λέει, σύμφωνα με τον, Γεωργιάδη τώρα, τον Νίκο Γεωργιάδη, mm. γράφει εδώ Γεωργιάδη, ακούστε τη γράφη. Και αν με ρωτάτε, ο Νίκο ξέρει. Σε ρωτάμε. Και ε, ξέρει, αυτό είναι μια <laughs> καθαρά δική μου εσύ καλα Νικόλακη. <laughs> η μισή τη καρδιά ανήκει ακόμη εκεί, στον αντένα. Λέγε ρε, τι γίνεται! Έγραψε ο Νίκο Γεωργιάτη <laughs> για τη φεσκορδά. Ε, Κρίμα που ο αντένα δεν δείχνει να έχει τα ίδια συναισθήματα <laughs> για μια γυναίκα που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά τη με τον brand του σταθμού και μάλιστα με ηχηρά θετικό πρόσημο. Κρίμα που η Facecourt έχει μπλέξει και σε αυτή την κακοτοπία μετά το αμήχανο πρωινόμα. Oh. Δεν πιστεύω εκεί να κολλάει και το tweet, το διαγραφέν tweet του Γιώργου Λιάγκα. Το θα με χάσετε και εμένα σαν το Σλούκα που το έγραψε στο Λεβέντι και μετά το Τόσβισε. Το, το, το Ότι το τόσβισε. Κάτι σχολίασε ο κύριο Λεβέντη για τη μεταγραφή σου. τώρα δεν ακού γιατί είσαι κάπου στη Μήλο. Αλλά πού είναι. Είναι στα σκάβε, δεν είναι καλή. είναι αυτό. Ε, είναι δυνατόν. Ο... Μια φορά έφυγε από τον Ατένα και βλαστήμησε τον Ατένα αυτή τη στιγμή. <laughs> και γύρισε κακή, <laughs> κακό γύρισε. <laughs> Σωστό. Γύρισε όπω ό, Δεν, μπορώ να, δεν μπορώ να καταλάβω ότι γίνεται στο κεφάλι του μερικέ φορέ. Μιλάει <laughs> τέτοια πράγματα και εμεί που σε ξέρουμε, ε, όσο σε ξέρουμε τέλο πάντων, όσο σε ξέραμε. Ε, εντάξει, δηλαδή λίγο να μιλάμε για το Σταντιλάν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην. Συγγνώμη, ένα τελευταίο από τα γκόσυπ που ακούσαμε χθε είναι ότι στο σκάβε θα θέλαν, εφόσον συνεχίσει η Face με την εκπομπή αυτή που ακούμε 12, να είναι και εκεί η κυρία Χριστοπούλου, αλλά και ενδεχομένω στο My Style Rocks. Και ακούστηκε νομίζω από τον κύριο Λεμπιδάκη ότι δεν υπάρχει το budget αυτό στο Sky για να ικανοποιηθεί η κυρία Χριστοπούλου σε αυτέ τι δύο θέσει. Συγγνώμη, η Έλα Χριστοπούλου είναι. Τι είναι, Άι, δεν βρες εσύ το ότι Το παπανότα ρότα. Λέω ότι είναι καλή σε αυτό που κάνει. Εγώ το θεωρώ ότι τηλεοπτικά είναι καλή. Τηλεοπτικά είναι καλή. Ειδικά στο GNTM που την είδαμε. Όχι για να ξεπαράδιαστεί ένα κανάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ Ποια είναι η δουλειά τη όμω. Ε, model agency νομίζω ότι το έχει. μάνατζερ manager είναι. Manager. δηλαδή, yeah, μοντέλο. μοντέλο και κάνει τα deals. Του Φτώ, μοντέλου ακριβώς. με τι διάφορε δουλειέ. Okay, ναι, ναι. Όχι αλήθεια, δεν ναι, είναι πρόβλημα. Ναι, ναι, όχι, σοβαρή ερώτηση, λοιπόν. ε, Να σα πω ότι ε, Max Store θα το ξαναπώ. Είναι πολύ ωραία λύση να πάτε και να ηρεμήσετε. Τα παιδιά θα ξεχηθούν, θα βλέπουν αυτά που του θα μου πείτε ναι, αλλά θα μου φέρουν κάτι να του πάρω. Οικονομικά είναι. Και είναι πραγματικά ε, προσβάσιμα για την τσέπη σα στα Max Store. Έχουν φροντίσει οι άνθρωποι. Είναι βάερα, είναι ευήλια, είναι ωραίο το περιβάλλον, είναι χαμογελαστή οι άνθρωποι και έχει και τα εποχιακά σου να πάρει. Να πάρει τα φουσκωτά σου, να πάρει καρεκλίτσε, ομπρέλε, σκηνέ, μάσκε, βαδραχοπέδηλα, ψάθε, ψυγεία. Όλα εκεί και διακοσμητικά κήπου. Όλα οικονομικά, όλα καλέστητα στα Max Stores. Αν θέλετε για να πάρετε μια γεύση, μπείτε στο maxstores.gr. Αν και εγώ προτείνω να επισκεφτείτε ένα από τα νέα καταστήματα. Καλημέρα να πούμε και στον Ντένι που έχει στείλει το μήνυμά του από την Κέρκυρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Ντένι. Κέρκυρα. Καλημέρα. Και η Νικολέτα. Ε, που και εκείνη μα έστειλε φωτογραφία από τη συναυλία τη Ανασβήση και λέει δεν υπήρχε. Λέει κρίμα όσου την έχασαν. Φύγαμε Αμάντα γιατί αργήσαμε. Θωμά, τα Λαρώστε, γιατί ξεκινά η αθλητική ενότητα με την Αμάντα Φούντι. Με το κρικ φρικ να τρέχει σαν τρελό φορτηγό. Θα σε θυμηθώ. <Άντε ρελόφωνα τίκο> Εντάξει είμαστε! Εντάξει είμαστε! Έλα μάντε μα καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ρε Αμάντα. Μπορώ να σα πω για γάμου, μπορώ να σα πω για κηδείε. Για να βύσει. Για να βύσει, δεν μπορώ να σα πω. Μπορώ να ρωτήσω την ξαδέρφη μου που ήταν και θέλω να μου δώσετε και το τηλέφωνο τη φίλη που έχει την απορία για τα 8 χρόνια μετά. Ωχ, οχ, οχ, οχ. Έλα, σβάρνα σήμερα, όλα! Τι είπε. Βάστα, τώρα. Έλα! Ε... <χει> <χει> το πιατίνι <χει> <σου> και εσύ <χει> το αξίζει <χει> πια. Ναι, αυτά. <χει> ε, ναι, αυτά. Για το Σλούκα δεν θέλω να σχολιάσω κάτι που ξανακούστηκε. για Καλεβέντη. Ό,τι θέλει, πάρ' το λόγο. Αλλά για Παπαπέτρου, που τα έλεγα εγώ εχθέ, καλά, καλό ο που κάνει το γλώσσα λαμθάνουσα. Όχι, το είπαμε ότι. Ο... Όχι, έκανε ε, με Παπαγιάννη. Παπαγιάννη Παπαπέτρου. Μα έχουμε με μπερδέψει το Παπαγιάννη με τον Παπαγιάννη. Όχι, ήθελα να πω Παπαγιάννη και είπα Παπαπέτρου. Που ο Παπαπέτρου εχθέ δεν είχε ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό και τελικά. Ήρθε και ο Παπαπέτρου. Σωστά, λοιπόν. Σωστά λοιπόν έκανα το λάθο εχθέ γιατί το Παπαπέτρου ήρθε στο Παπαπέτρου. Ωραία. Ήρθαν όλοι. Ο Παπαγιάννης. Και ο Παπαπέτρου. Και οι δύο. <laughs> <laughs> Καταλαβαίνεις τι θα ζήσει με <laughs> το χειμώνα. Ω Θεέ μου. Και ο Παπαγιάννης. Ε, <laughs> ναι. Έλα, έλα. Λοιπόν, Καλά πάει ε, αυτό, ε. Ε ε ε, ό, ε, ε, και και ο, ε, 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 και, και ο, ε, ε, άλλος έχει. Ε, με τα φασολάκια τα πράσινα. Όχι, όχι, πάει αυτό. Έλα, έλα, έλα. Αυτό πάει. Σου λέει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Άριξε χίκι στους δύο. Μην ρωτήσω ε, γιατί λέει... η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Σου λέει για να μην τσακωθούν τώρα αυτοί μεταξύ του, δεν θα πάω σε κανέναν. Είδαμε, σου λέει τι έγινε, ναι, μην έχουμε ναι, ναι, τα ναι. ίδια τώρα. Άστα, άστα πάω πουθενά αλλού. Ε, μ... Να σα ξεκινήσω με το ζευγάρι. Με ζευγάρι. Έτσι, θα το ματιάσουν το ζευγάρι στο τέλος, Θα έχουμε άλλα. Δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος έχει μαλακώσει, τον μαλάκωσε ο έρωτα. Γιατί δεν αφήνουν σε ησυχία του ρεύγου τσιτσίντοσα. Τσιτσίντοσα, Γιατί αφήστε του. Που είναι Έμα λέει my husband, είπε αυτή, my man, πώ τον είπε. Ναι, τον ναι, είπε ναι, husband. Ναι, άντρας Πο, πω, πω. Ανέβασε φωτογραφία, ο άντρα μου του έβαλε και 5-6 φίλτρα, βέβαια. Του έβαλε. <laughs> ναι, τον είχε κάνει. <laughs> του, είχε κάνει <laughs> το, του είχε κάνει το φατσόνι, ήταν. Του πέρασε ο Μορφάιζερ. Ναι, ναι, ναι. Ο Μορφάιζερ. <laughs> 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 και τη συνέπεσαν τη κοπέλα στο προφίλ τη. Γιατί? Τι τη είπανε. Ανέβασε μια φωτογραφία mm -hmm. ε, που λέει και καλά τώρα ένα βαθιστόχαστο από κάτω. Ε, τα, το, το πισωγύρισμα είναι η προετοιμασία για την καλύτερη επιστροφή. Και άρχισαν να την κράζουνε για τον τσιτσιπά. Α, ότι αυτή, αυτή που έχει σύχε. πέσει. Μάλλον δεν τους, ε, δεν τους είχε συνηθίσει αυτά τα τσιτάτα τα, έτσι, τα υψηλού επίπεδου και τι της έγραφαν ότι τελείωσε η καριέρα σου από όταν ξεκίνησες με τον Στέφανο. Ε, ε όχι ε, τώρα την κοπέλα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Την έφαγαν. Του έφαγαν. Που να φάνε τα σκότσια ναι, του! Πάντω, ρε παιδί μου, εγώ του χαίρομαι ανθρώπους. πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ένα ζευγάρι mm. ε, ενθουσιασμένο, ερωτευμένο το και, ζει ζει και μπρο, από τις έρωτο, δύο. Και το ναι, του πρώτου έρωτα. Αλλά είναι τρομερό γιατί είναι και οι δύο το ίδιο πορωμένοι. Mm. Δεν βλέπει δηλαδή έναν έτσι τσιπά ενθουσιασμένο και την κοπέλα λίγο ξέρει πιο αποτραβηγμένη. Μη δίνουμε λαβέ. Ή το αντίθετο. Όπω το Ικάρντι με την. Ε... Ε, με την Γκουαντανάρα. Ε, ναι, μπορεί να είναι πιο δύο... έμπειρη, πιο, ναι. πιο χαλάριο, Ο ναι, άλλο ναι, ήταν ο ναι, ναι, ναι. ερωτευμένο. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπει και δύο παιδιά που το θέλουν το ίδιο που είναι... και είναι ότι πιο ωραίο. Μπράβο του. Εσύ από όλα και τα και ζευγάρια και να του γράψουμε αυτού τα χτίστηκε, ε! Ναι, ρε παιδιά, γιατί Μπράβο. σου λέει είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και στην Ελλάδα, α πούμε, αν πάρει μερικά ζευγάρια. Και στη Λιώνα γιατί παίζει και τέννη. Α, σωστά. Είναι και το οικονομικό στάτου. Βλέπει ζευγάρια, α πούμε, στην Ελλάδα από καλλιτέχνε, από τραγουδιστέ που βγαίνει, α πούμε, η κοπέλα και η να είμαστε μαζί και βγαίνει, α πούμε, το αγόρι και εντάξει, λέει, δεν είμαστε και αυτό και το ένα και το ε, άλλο. Και νιώ, το... Νιώ με την Τζόζεφιν. Ε, εντάξει, τώρα δεν θέλω Ο να. Αλήθεια, δεν θέλω να φωτογραφεί. ονόματα. Δεν θέλω να Εμεί οι κακεντρεχεί. Αυτό σκεφτήκαμε. Αυτούς αυτούς. σκεφτήκαμε. <laughs> οι κακεντρεχεί. Φωτογραφίζω Μείνω Τζόζεφιν. Οπότε καλά κάνουνε. Ναι. Ναι. Οι, Πάντως, οι άνθρωποι αυτοί, αυτοί το ζουν και οι δύο το ίδιο, εξίσου. Αυτό ακριβώς. Το συστηματάκι ε. παίζει πολύ στο εξωτερικό σε νεαρά ζευγάρια να λένε my wife, my husband, my man, my woman, δηλαδή το. Μα ρε παιδί μου, αν δεν δώσει και okay. μία υπερβολή σε αυτό που ζεις γιατί να το ζήσει. Ναι, ναι, σωστά. Ίδια. Ναι, απλά επειδή μιλάμε για δημοσιότητα και mm. πολύ σωστό είναι το σκεπτικό σου, αλλά εγώ επειδή στο λέω τώρα από μέσα. Mm -hmm. ε, όταν αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, αν ποτέ χωρίσει. Μη μου πει μετά, Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Σα παρακαλώ, η προσωπική μου ζωή είναι δική μου και μην είστε ναι, αδιάκριτοι. Και σα παρακαλώ και τα... δεν. Και τώρα... θα το έχει ζήσει, ζήσει και στο... η επόμενη. Ήρθε τότε, το δόξα, το γιόρταζε. Θα δώσει και λόγο στη δημοσιότητα ότι χώρισε. Όχι <σοχι> γιατί <σοχι> και πώ, ούτε θα ξεκατιαστεί. Ναι. Αλλά ότι θα το πει και δεν θα μα λε, σα παρακαλώ. Α, 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 <σοχι> <σοχι> ναι, 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 εννοείται ναι, αυτό. Επίση, κάτι όμω που αφορά και εσένα. Ε, όχι εσένα, εσένα ω Δημήτρη. Ε, και εμένα, ε, εσένα ω άνθρωπο μέσα στη σχέση είναι ότι. Ε, το ξέχασα. Βάζα. Βάζα. <laughs> <Βέβαια>. <laughs> τι φιλενάδα αυτό. μου είναι αυτή ρε παιδιά. <laughs> 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 παιδιά <laughs> είναι το τέλο τη χρονιά τώρα. Είναι τα μυαλά, όλα έχουν ρετάει. <laughs> Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι ακούτε μα πεσόου. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, άμα τα, έχω... τα περίμενε, περίμενε. Θα σου κάνω yeah. μια παύση. Θα πω εγώ λίγο τώρα βόταφων. 6-9-8-104-104 και 6. Μάπε μου, ελάτε. Μπουκάρετε, γιατί εγώ πρέπει να πάω για τι εξετάσει. Συνεχίζει η Αμάντα με τα παιδιά. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Και μετά ο Μάκη και ούτω καθεξή και μπορεί. Αν θέλετε, θέλετε, να, βγάλουμε και, να βγούμε και τηλεφωνική. Να πω ότι Vodafone TV θα λύσει τα χέρια σα. Είναι σημαντικό. Vodafone.gr 9.90 το μήνα και έχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο. Disney Plus, HBO, σειρέ, ταινίε, τελευταίε σεζόν. Ε, μία σεζόν, μία ολόκληρη. Ε, μία σειρά, μία σεζόν. Ε, Αληθινέ ιστορίε από εμπνευσμένε από πραγματικά γεγονότα. Όλα στο πιάτο σου σε συνδίκε πραγματικού. Σινεμά, σταματά, κάνει το διαλυμά σου, πηγαίνει, τρώ, Πίνεις, πας πα τουαλέτα, επιστρέφεις ξανά το σινεμά σε περιμένει εκεί. Αυτό είναι το Vodafone TV. Μπείτε στο Vodafone.gr. Και πριν φύγω, είναι η στιγμή γιατί είναι ακριβώ η μέση τη εκπομπή να σα μιλήσω για τη Μινό Online, για του ναυτικού μα, για του ανθρώπου που έχουν, συμμερίζονται τις ανάγκες σας και το τι χρειάζεστε πραγματικά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή σα, στην τσέπη σα και στο μυαλό σα, Γιατί χρειάζεστε και έχετε την ανάγκη για διακοπέ. Δεν περιμένουμε. Δυστυχώ έχουν καλή πρόθεση οι άνθρωποι, δεν περιμένουμε όμω την κυβέρνηση και του ακτοπλαού. Άργησαν. Έρχεται η μηνό Ανλάιν και έχει, οι άνθρωποι έχουν τις, την γραμμή του για τι κυκλάδε. Α, τι είναι, έλα, αυτό εδώ είμαστε. Ναι, θα το πω ακριβώ, γιατί το ζήτησα από την Ιωάννα ακριβώ. Λοιπόν, έχουν τη γραμμή του για τι κυκλάδε. Εκεί που θέλετε να πάτε, ούτω ή άλλω διακοπέ. Εκεί είναι που θέλετε να πάτε. Μήκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Σύρο, Νάξο, Τίνο. Όχι τα γύρω-γύρω, ούτε περίοδο που δεν έχει κίνηση. Τώρα, τώρα που τη χρειάζεστε τη μηνών. Εκεί είναι, αυτό είναι το κοινωνικό πρόσωπο τη εταιρεία. Έτσι θε να δώσει το ιστέρημά σου σε μια εταιρεία που το εκτιμά αυτό το ιστέρημα, που σε βλέπει ω συνάνθρωπο, όχι ω πελάτη. Μήκονο Σαντορίνη Πάρο, Σύρο, Νάξο ή Τίνο, λοιπόν, από Πειραιά ή από Ηράκλειο με τη Μινόν online, με 20% έκπτωση μέχρι 16 Ιουλίου. Τρέξτε, είναι μέχρι μεθαύριο, μέχρι την 16 είναι ναι, νομίζω η Κυριακή. Η Κυρια... Ναι, Κυριακή. Έχετε 20% αμέσω. Ούτε ομάδε, ούτε υποομάδε. Όλοι. Όλοι. Μήκο να Πάρος, πάρο σύρο να ξοτίνω. Μπράβο στη Μινό Ανλάιντ. Μπράβο στον μπλε και πράσινο σήμα. Μπράβο στον κολοσσό. Μπράβο στον λίντερ των θαλασσών. www.minoan.gr για να το κλείσετε ή μέσω του ταξιδιωτικού σα πράκτορα. Ε, τώρα, για τι ομάδε. Φοιτητέ, Άνεργη, πολίτεχνοι άνω των 60 ή αν είσαι μέλο τη του Μινό Lines Bonus Club, η έκπτωση 20% ε, ισχύει έξτρα από την προσφορά. Υπάρχει ή υπάρχουσα έκπτωση που δικαιούσε ω. Συγγνώμη. Έχει έκπτωση ω ε, πολίτεχνο, ω άνεργο, ω άνω των 60 ή μέλο του Μινό Lines Bonus Club και έχει και 20% παραπάνω. Τη περίοδου την έκπτωση την παίρνω και Ακριβώς, αυτή. Ακριβώ. Παίρνει λοιπόν την προσφορά και παίρνει και την έκπτωση που ήδη δικαιούσε. Ω μέλο των συγκεκριμένων ομάδων. Εντάξει, γιατί Super. πραγματικά δεν του νοιάζει και πραγματικά θέλουν να προσφέρουν, πραγματικά είναι εκεί για εσά. Α, μόνο να μην έχετε κλείσει. Ελπίζω να σα προλάβαμε. Λοιπόν, μέχρι 16 Ιουλίου μηνό online. Μπράβο στη μηνό online. Σε επιστρέφουν τα παιδιά με την ομάδα μα. Μάπε σοου. Μην ε, μα παρατήσετε τώρα. Τώρα το ξεκινάει το κόμμα. Πάρτα τα ώρα και φεύγει. Και άμα ακούσω και την πάρω τα ώρα μα. Καλή μην τα ξεχάσει. Τα ώρα του ψυγείου. Να γιατί τι μ' αρέσει αυτή η μέρα throwback Thursday. Θυμόσασταν εσεί ότι η Δέσπινα Βανδί είχε κάνει ντουέτο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μου το θυμόμουν, αλλά δεν θυμόμουν ότι είναι τόσο παλιό που θεωρείται πια throwback. Και όμω είναι. Πρέπει να ήταν η αυλή του παραδείσου το CD αυτό μετά που είχε βγάλει και το jump και αυτό και το έχει κάνει έτσι μπράβο, λίγο πιο κολέξιο. Η κυρία Μπαλανίκα στο βίντεο κλειπ. Βέβαια. Ω μαμά τη Δέσπονα, παιδερά του Μαζονάκη. Φανταστικά. Έτσι, τέτοια θέλουμε να θυμόμαστε. Και θυμήστε μα κι εσεί με τα μηνύματά σα στο Vibers, το 698, και 6. Να πω καλημέρα και στην Ελισάβετ. Μα έχει στείλει φωτογραφία. Καλημέρα από το εξωτικό Μόναχο. Μόλι έπιασα βάρδια στην κλινική, τμήμα γαστροσκοπήσεων και κολονοσκοπήσεων. Ένα μήνα διακοπέ στην Κρήτη. Σου έρχεται ο Ουγγαρέστο, ο Κάλε. Πραγματικά μόνο στο μόνο. Ε, Είπε τώρα τι δύο εξετάσει ναι. που λατρεύει ο Δημήτρη Τώρα τελευταία <laughs> <laughs> είναι η αδυναμία του. Τα ψάχνει όλα μέσα βέβαια, έξω. Βέβαια, βέβαια. Τώρα κάνει τα τελευταία του check -up για να είναι. Να πάρει Πιστοποίηση. Έτσι. Καλημέρα να πούμε και στο μάπα μα το Λεωνίδα που λέει χρόνια πολλά πείτε και σε μένα που σήμερα έχω γενέθλια και εδώ και αρκετά χρόνια κλείνω τα 32. Κόλλησε εκεί. <laughs> Θα έχει φτάσει καμιά 40 τώρα <laughs> τούτο. <laughs> και λέει ακόμα 32. Uh, ε, καλημέρα έχω. να mm -hmm. πούμε εδώ uh, και στη φίλη μας. Βάλτε ένα όνομα, ρε παιδιά, που λέει την καλημέρα. Τι πείτε, μου λέει να πάνε όλα καλά σε μια αδικία που προσπαθώ να πολεμήσω με νομικές διαδικασίες. Καλοκαιριάτικο, ρε παιδί μου, πο, θα πο, ψηθείτε πο, στα κουράγιο. δικαστήρια. Άκου και ένα ωραίο μήνυμα. Ο Γιάννης. καλημέρα. Ήρθα χθε καλαμάτα για μια δουλειά. Μπαίνω τώρα στο αυτοκίνητο και με το που ανοίγω το ράδιο, σα ακούω. Για μια στιγμή νόμιζα ότι είμαι στον κυφισό. <laughs> γιατί μα ακούνε στην καλαμάτα. <laughs> σωστά, σωστά. Είδε τι ωραίο που είναι. Φτάσαμε, εξαπλωνόμαστε. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και την Αμάντα στο τηλεφωνό μα. Έλα, κοριτσάκι μου. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα. Καλώ την. Ε, τώρα που έφυγε, ξέρετε, εμεί μεταξύ μα. Ναι, ρε. Ναι, ρε. Βγάλε τι φωτογραφίε. Συνεννοούμαστε αλλιώ. <laughs> λοιπόν, σα έχω ωραία νέα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ νέων. Mm -hmm. Η εθνική μα έχει προκριθεί στου 8 στα πρωιμή τελικά και τώρα έχει Τουρκία σήμερα μπροστά τη στι uh -huh. 9 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Μέχρι Καλή τι ηλικία, ηλικία είναι, είναι οι παίκτε που συμμετέχουν στο Νέον? Είναι under 20. Mm. Α, τι, παιδιά! Ναι, ναι. παιδάκια καλέ. Οριακά ναι. Οριακά ενήλικη, α πούμε. Παιδιά τώρα. Ε, ναι, εντάξει. Ναι, 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 είναι παιδάκια. Ναι. Ακόμα, ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ε, καλή επιτυχία μια... να πούμε. Καλή επιτυχία βέβαια και σας πάω και σε μια άλλη εθνική, αυτή των γυναικών ποδοσφαίρου που είναι λίγο ρηγμένη ρε παιδιά. Είχε, είχε φιλικό εχθές με την Ουγγαρία, μπορεί να έχασαν τα, τα κορίτσια μας αλλά ευτυχώ κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφο στη χώρα μας. Πλέον όλε οι μεγάλες ομάδε ομάδες έχουν προχωρήσει σε δημιουργία γυναικείας ομάδας Ωραία. Και, και κάνουν έτσι και πολύ δυνατές μεταγραφικέ μεταγραφικές κινήσεις. Mm -hmm. 20 Ιουλίου, μάλιστα, ξεκινάει το, το παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Φανταστείτε ότι η Πρεμιέρα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, sold out, με 80.000 στις κερκίδες. Μπράβο. Τώρα μιλάμε για. Ε, ενδιαφέροντα. Μιλάμε τώρα για αριθμού που ζαλίζουν και ε, όχι. 80.000. Και θα είναι και το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που, γυναικών που θα μεταδοθεί και από την ελληνική τηλεόραση. Μπράβο μας. Για πρώτη φορά. Να ρωτήσω κάτι, Αμάντα, έχουμε uh -huh. ε, ε, γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρίστριας να πω. Ναι. Που κάνουν μεταγραφέ, α πούμε, που παίζουν σε ομάδε του εξωτερικού. Βέβαια. Α, μπράβο μα. Άντε καλέ. Υδέ. Κορίτσια έρχονται, κορίτσια φεύγουν. Ε, δε δε. βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να κάνουμε του κασκαντέρ για να μάθουμε ποιο ήταν το σκορ των αγώνων. Όπω βλέπει στα site για τα σκορ των αγώνων που παίζουν άνδρε, να μπορούμε και να βλέπουμε για τι για τις γυναίκε. Να ασχολούμαστε εξίσου. Ε, τουλάχιστον τώρα πια υπάρχει και το όνομα στι Φανέλε, που λέγαμε. Mm -hmm. Που Παλιά δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο αριθμό και όχι όνομα. Ε, ρε like παιδιά, αυτό με το had όνομα, α πούμε, δεν υπήρχε όταν παίζαμε εμεί παλιά μικρά παιδάκια και πηγαίναμε και τυπώναμε φανέλε και τι έπαιρνε ο επόμενο. Γι' αυτό δεν ναι, υπήρχε το όνομα. Δεν ήταν customized. Ο ο, ο Παναθηναϊκό, να πούμε ότι σαρώνει πολύ σε μεταγραφέ τώρα τελευταία. Πάει να σπάσει το μονοπόλιο του Πάουκ. Για τόσα χρόνια ήταν πρωτοαθλητή ο ο στο mm. ποδόσφαιρο γυναικών. Και τώρα ερχόμαστε κι εμεί. Ε. Α, ερχόμαστε κι εμεί. Όλοι, 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 όλοι. Εσύ άμα δεν παίζεις καθόλου ποδόσφαιρο, ξέρεις ή δεν? Δεν παίζω, δεν παίζω. Δεν το έχεις, εντάξει, εντάξει. Δεν παίζω. Ε, και να πούμε και στη, και στη φίλη μας, τη, τη Νατάσα, που παίζει στην ομάδα του Μοσχάτου, mm -hmm. από Παγκράτη, είναι τα παιδιά εκεί πέρα στο Ιλτότο στο που μας ακούνε κάθε, κάθε πρωί. Είναι υπεύθυνη εκεί η Νατάσα, γιατί ε, τα κορίτσια πρέπει να δουλεύουν και παράλληλα όταν παίζουν μπάλα. Α! Κατάλαβε, δεν, δεν μπορεί σου λέει από τον είτε. επαγγελματικό αθλητισμό πούμε, να ζει ε, τα ε, κορίτσια. Ε, οι γυναίκε στο ποδόσφαιρο, όχι με τίποτα. Μάλιστα. Άντε σιγά ε, σιγά. Ελπίζουμε να το δούμε γι' αυτό. Ναι. Θα σα αφήσω με το μακαμπού. Ποιο? Ε, ο Μίστερ Μακαμπού. Ναι. Είναι ο Μίστερ ε, Γκολ του περσινού Ολυμπιακού και του πρωταθλήματο ε, γενικότερα. Ε, ο οποίο πήγε μεταγραφή στην Αλ Νάστρ. Πήγε να συμπέκτη του Κριστιανού εκεί πέρα. Άκου τώρα Μέχρι ομάδα. τώρα ήταν στον Ολυμπιακό, δεν ήταν. Ναι, 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 στον Ολυμπιακό. Πολύ σωστά, Ιωάννα μου. Και ε... μας μα τον έκλειψαν οι Άραβε. Ε, ε, πρόσεξε να δει τώρα τι έγινε. Πάει στην Αλνάσρ και ξαφνικά πάει στη Γαλατά. Όπα, περίμενε, μα έμπλεξε τώρα. Δεν από Σαουδική Αραβία. Πόσο έκατσε εκεί, δύο μέρε. Τίποτα. Ανακοινώθηκε, γνωρίστηκε mm -hmm. ίσα ίσα με του συμπαίκτε και έφυγε. Τα χαλάσανε, παιδί, παιδί μου. Τα χαλατά. Ε, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο λόγο είναι ότι η οικογένειά του δεν περνούσε καλά στη Σαουδική Αραβία. Α, ah, mm. είδε ρε, παιδί μου, και αυτά που λέγαμε. Πα, αλλά εκεί κάπω αλλάζει και τον τρόπο ζωή σου. Προ το καλύτερο, προ το χειρότερο, εκείνοι ξέρουν, αλλά δεν και είναι ήταν εύκολο. αυτό κάτι που τον ανάγκασε ε, να πάει σε, σε άλλη ομάδα. Mm. Δεν ξέρω. Ε, μέχρι στιγμή, βέβαια, ε, αυτό που δείχνει προς τα έξω η οικογένεια του Κριστιανού ότι το περνάει καλά, αλλά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα βέβαια, Κριστιανό, δεν θα θέλουμε εμείς. Α, όχι τώρα. Το <laughs> κλείσαμε εμεί. <laughs> όχι, όχι, όχι. όχι. Από του χρόνου και θα δούμε. Δηλαδή, ναι, ας ναι, δεν είναι, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. όχι. Ε, όχι. Τώρα, όχι. Άλλοι, τώρα άνθρωποι, θα κάτσει εκεί. Είναι. Θα κάτσει εκεί με το ζόρι. Τιμωρία <laughs> στο ένα δι που παίρνει το χρόνο. <laughs> Να δει πώ είναι. <laughs> <laughs> Αμάντα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. <laughs> καλημέρα. 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 Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Τέσσερα λεπτά μετά τι 9, το ξεκίνημα τη τρίτη μα ώρα. Το Μιτζή μαζί μα και η Λίμη τη μάσκαρα κορίτσια μου και αγόρια που λέει και ο Βασίλη. Ναι, γιατί όχι. Έντονο βλέμμα, πάμε. <laughs> Βασιλική, γιατί γελά. <laughs> Θα, πάρω το ρόλο του Γκάριζου. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Εντάξει, αγάπη. <laughs> <laughs> Limitless Lens Μάσκαρα είναι η πιο ωραία μάσκαρα που κυκλοφορεί στην αγορά. Δεν θέλουμε να το κρύψουμε, θέλουμε να το μοιραστούμε με όλου και με όλε. Vegan σύνθεση, εμπλουτισμένη με μοναδικά θρεπτικά συστατικά και ένα πρωτοποριακό συνδυασμό κεριών με κρεμόδιφη που προστατεύουν τη βλεφαρίδα, την ενδυναμώνουν, την αγκαλιάζουν και δίνουν και αυτό το ωραίο 3D panoramic αποτέλεσμα. Και αυτό να μπει παρακαλώ στον SSR των διακοπών, το omg.gr ή στα καταστήματα με τα αγαπημένα μα προϊόντα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σα στο Viber στο 698-104-1046. Τώρα, έτσι όπω τα κάναμε σήμερα, πείτε για γάμου, πείτε για κόστη σε βαφτίσει, σε κηδείε, πείτε τι θα θέλατε να γίνετε τελικά, γιατί το επάγγελμά σα δεν αποδίδει οικονομικά. Πείτε πού σα βρίσκει αυτό ο καύσωνα σήμερα ο Κλέον. Καλημέρα να πούμε εδώ στο φίλο το Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω, που λέει Καλημέρα στήμα από το Μανόλη, απο οτι Επόμενο θέμα κουβέντα σε περίπτωση που δεν το έχετε θέση. Τι γούρι ή γούρια έχουμε και ποια τύχη μας έφερε. Έχετε γούρια. Ah. Εγώ γούρι γούρι, δηλαδή να κάνω αυτό για να μου βγει σε καλό, δεν έχω. Έχω που αποφεύγω. Κι εγώ. Μα τι που... άνθρωποι είμαστε. Ναι. Έχω που... <laughs> γενικά. Δεν αποφεύγω δηλαδή να μην το πω στην Ιωάννα που έχει το κακό το μάτι. Αλλά... Δεν θέλω πολλέ σκέψει να παρεμβάλλονται μέσα σε αυτό που δουλεύω εγώ στο μυαλό μου για να γίνει, οπότε είμαι λίγο κρυψίνου. Είσαι λίγο, ε. Είμαι αυτό. Εγώ, α πούμε, έχω ένα αντικείμενο το οποίο το φόραγα στο χέρι μου και λέω είναι κατέμικο, παιδιά. Δεν γίνεται, πρέπει να το βγάλω. Τι ήταν, βραχυπρόθεσμο, Τελίδι, τι. Δεν μπορώ να σου πω. Α, εντάξει, εντάξει. εντάξει. <laughs> θέλω να πω τέτοιο πράγμα. <laughs> ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Το έβγαλα. Και. Τίποτα, παιδιά δεν, δεν ήταν, ήτανε. Δεν ακολουθή. Δηλαδή. Ναι. ακολουθεί. Ναι, ναι. Δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. ναι δεν ήταν. Ναι, ναι, το ξαναβάλω τελικά γιατί δεν ήταν αυτό. Ναι, μου ωραία. Μάπε μου, καλημέρα. Θέλω μεγάλη χάρη. Μα λέει ο Τζίο. Θέλω να βάλετε λίγα αρπή το λάθο μου για την Μαργαρίτα μου. Γιώργο, και ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Σημειώνουμε εμεί. Πω, πω, αυτά τα κομμάτια, ρε παιδιά. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι throwback. Γιατί τα είχαμε ε, παλιά γραμμένα σε κασέτε και CD. Ο Ανδρέας μας λέει κλείνω πέντε χρόνια γάμου σχέσεις 14 λέει με τη γυναικά μου που μου έχει χαρίσει ένα υπέροχο γιο και τη μας λέει και το δεύτερο με το καλό να έρθει το παιδάκι σας. Καλημέρα να πούμε και στην Εφη που και εκείνη χθε πήγε στη συναυλία της απόλυτης Άννα και λέει καλημέρα ομορφιές μου. Χθε είχα τα γενέθλιά μου χρόνια πολλά και το δώρο μου ήταν η Ανούλα. Την ευχαριστώ και μέσα από την εκπομπή σας κατάφερα στα, στα 55 μου να τη δω για πρώτη φορά. Α, ε, ε, πώς. βέβαια. Ο Περικλή λέει: Ο νέο είναι ο τον καλύτερη λιβιελα... Λιβιερά του, ναι. Α, ο νέο, ο νέο. Ο νέος Αλλά ο Αλλά ο είναι άλλο. Έτσι? έτσι. και Καλή αυτό είναι ο throwback. Και στην Νικολέτα που λέει: Ό,τι έχω ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Άννα Βίση, Το γνωστό αυτό <laughs> σύνθημα. Παιδιά, πρέπει να γίνει χαμός ε. Εμεί πού είμαστε, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ γιατί δεν την πήρα χαμπάρι αυτή τη συναυλία. Εσύ, πόσα χρόνια έχει να πα σε καλοκαιρινή συναυλία. Έλληνα ή ξένου καλλιτέχνη. Λοιπόν, είχα πάει. Τη βαριέμαι λίγο η αλήθεια βαρι... είναι. Τι βαριέσαι τη συναυλία ή το πήγαινε έλα μποτιλιάρισμα η ιστορία, Εγώ εκεί κολώνω. Δεν ξέρω. Ναι, λίγο από τον το πάρα πολύ τον κόσμο που γίνεται χαμό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχα πάει καλά το πηγαινε ελα μποτιλιαρισμα τηλιάρισμα ιστορια εγω εκει κολωνω δεν ξερω ναι λιγο απο το παρα πολυ τον κοσμο που γινεται χαμο δεν ξερω τι γινεται ειχα παει καλα το χειροτερο μου, παιδιά. Πω. Πο... Τι είχα τραβήξει. Πώ του λένε αυτοί. Το ξένο συγκρότημα που ναι. κάνει αν του πίξι μια τελευταία συναυλία. Οι σκόρπιον. σκόρπιον. Οι Έλληνε, εδώ η δική οι δικοί μα. Οι Σκορπιονίδη. Τι ναι. να κάνω, η κακομοίρα πριν από 800. Χρόνια. Λε να πάω να μην με κορυδεύουνε, μην είναι και όντω τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Α πάω να του δω την τελική. Μου είχε πρίξει και ο σύντροφο που ήμουν τότε. Λέω το κάνω το χατήρι. Πάμε λοιπόν, δράμα πέρναγα, καθόλου δεν μου άρεσε. Και μάλιστα. Γκρούγκου γκρούγκ αυτή η wind of change. Ναι, ναι, ναι. Είχε αυτά τα γυαλάκια, αυτά τα. Πώ τα λένε ρε παιδιά που βλέπει μακριά. Κιάλια. Κιάλια. Αφού κάτι μικρά. Γιατί καλή στην όπερα είχατε πάει. Έλατε. Και μου λέει, πάρε μου λέει να δει, να του δει από κοντά. Τι έβλεπε εσύ, το από του το, τα βάζω και, μου, και λέω «Α, τους βλέπεις» μου λέει «Ναι, ναι, πώς δεν τους βλέπω» «Αφού τα κρατάς ανάποδα» μου λέει Μία θολούρα έβλεπα Σε γενικότερα. Σε είχε πάρει εδώ στο νόμο. Όχι, Χριστιανέ μου. Τίποτα. συγγνώμη, γιατί τα κορίτσια κάτι τέτοια κάνετε στις συναυλίες και οι άλλοι χαήρευτοι για να μην σας πούνε δεν μπορώ να σε σηκώσω μωρό μου αγάπη μου φιλενάδα σας ζεύονται εδώ στο λαιμό και στάζει ο έρμος. με τα βούτια τα δικά σου τα αυτιά. Τότε είχαν τα φανταστικά αυτά κινητά με το φιδάκι Ah, α 32-10 ε, Ναι, 32-10 <χει> Και έπιζα φιδάκι σε όλη την ε, συναυλία Εγώ δεν πάντως α, ωραία. αυτό που ας Βαριόμουν. πούμε δεν θέλω Είναι το να πα με την κίνηση αυτά τέτοια Και μετά στο, στο φύγε Ας πούμε τώρα ζήλεψα που δεν μπορώ να πάω Στο weekend στο Μιλάνο τη συναυλία ενώ θα μπορούσε να σου Ναι, θα μπορούσε γιατί έχουμε, θα είμαστε τελευταία την εβδο... Α. τελευταία εβδομάδα ah. στην Κιλίνη. Α. Ah. Οπότε ναι, θα μπορούσα άνετα να πάω. Αλλά... Συνεννοηθώ με τον Δημήτρη, σε καλύψουν πετακτή ένα weekend, ρε παιδί μου. Και αυτό και κλείσει εισιτήρια, δεν θα πάει. Α, ah, τι θέλετε, να μείνω εγώ πίσω ah, να πάω το weekend. <laughs> ρε Βασίλη, πώ θα μα καλύψει δύο-τρει μέρε. Φοβάμαι <laughs> πω όχι. <laughs> Ξεκάθαρα φοβάμαι πω όχι. Η Λίζα λέει καλημέρα αγάπη, πού πήγε αυτό. Έχει η Λίζα μου τώρα κάνει τα ρεκτιφιέτα. Πήρε τα ούρα του και πάει. Και έχετε ανησυχήσει λίγα πήρα από το ψυγείο, μην τα ξέχασε τα πει, τον πήγα στο ψυγείο να τα πάρει γιατί Μπράβο. θα τα αφήνει εδώ πέρα. Μπράβο. Δεν πιστεύω πήρε καμιά γκαζόζα και την πάει για ανάλυση. κανό τον έχω. Καμιά σόσιδες που είναι... <laughs> Που μα στέλνουν <laughs> το πλαστικό. Όχι, όχι, που στέλνουν καμιά φορά από τα delivery και το λάδι. Ναι, ναι, ναι. Το λαδάκι. Ήταν να πάρει το λάδι και να φύγει και να μα αφήσει εδώ τα, τα τσίσα του. Συγγνώμη Καλυ... και πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Πάπα το διαμαντή που λέει σχετικά με το θέμα που έθεσε πριν ο άλλο Μάπα που mm -hmm. λέει Μετά από 8 χρόνια σχέσει, αν ο έρωτα σου χτυπήσει την πόρτα, τα παρατά να φύγει. Και λέει Όταν η πόρτα σου είναι ανοιχτή για να ερωτευτεί κάποιον, η τρέχουσα σχέση όσα χρόνια και να έχει, όσα χρόνια και να μετράει, έχει λήξει. Με πόρτα ανοιχτή, κάποιο θα μπει στο τέλο. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λέω. Όταν είσαι τόσο καλά με τον σύντροφό σου ναι. και ο Μπρατ Πίκ να περάσει από μπροστά σου, ναι. δεν θα του δώσει σημασία, θεωρώ. Όταν το πράγμα αρχίζει και χωλαίνει, κάτι το οποίο θα σε ενθουσιάσει και θα σου δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που σου ναι. δίνει η σχέση σου, ε, εκεί σημαίνει ότι έχει αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Σου Γιατί δίνει. ειδικά μετά από 8 χρόνια, δεν είναι ότι θα πει Δεν περνάω καλά, φεύγω. Θα κάτσει να το παλέψει λίγο. Όταν όμω βλέπει ότι η κατάσταση δεν αλλάζει και εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Θα σου τύχει ο άλλο να σου δείχνει ενδιαφέρον. Ναι. Να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο που δεν τα ζει από τη σχέση σου. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ωραία, εσύ τώρα έβαλε τον παράγοντα να μην πολυπερνά και καλά, α πούμε, να έχει κάπω και λίγο βαλτώσει. Ναι. Αν δεν συμβαίνει αυτό και είναι μια καλή σχέση των 8 ετών, γιατί στα 8 χρόνια ούτε τρελά ερωτευμένο μπορεί να είσαι. Καλή, εντάξει, γιατί δεν Εντά... είναι. όπω στην αρχή δεν είναι πάντω. Εντάξει. Οπωσδήποτε. Είναι άλλα πράγματα όμω που Ακριβώς, σε κρατάνε και σε γεμίζουν. Αυτά λοιπόν τα αφήνει για να ξαναπα τα κόκκινα, στο πάθο, στα μηνύματα, στι ζήλια, στα μουστιλε. Δεν Αν μουστηλε, είναι τελείω η κατάσταση και δεν σε ικανοποιεί και εσύ είσαι σε μια άλλη φάση και ο σύντροφο σε μια άλλη φάση και ζητά αυτό το. Το μήνυμα πάθο κόκκινο στο... πεταλούδα. Στομάχι. ε, νομίζω τελικά. Κλείστε τα, τα σπίτια σα πρωί-πρωί. Αυτό είναι το μήνυμα <laughs> από το Mapper Show για σήμερα. Όχι, ρε, δεν είναι κλείστε τα σπίτια <laughs> σου. Καταρχά, μιλάμε για σχέση, δεν μιλάμε για γάμο και τέτοια πράγματα. Έτσι. που είναι ε, κοίταξε, πιο... μωρέ, τα 8 χρόνια γάμο είναι. Ά, νομίζω ότι η διαφορά είναι το υπάρχει δεν υπάρχει παιδί. Τα 8 χρόνια, ξέρω εγώ, που φαντάζομαι ότι συγκατοικεί ή συζεί το περισσότερο χρόνο. Κάμω είναι. Να σα πω κάτι: Να ζείτε, παιδιά, αυτό που ευχαριστεί ο καθένα, το... την καρδούλα του και την ψυχούλα του, και να μην μένετε σε χλιαρέ καταστάσει. Και να μην παντρεύεστε με πολλά-πολλά έξοδα, γιατί είδατε μετά, ε είδατε Έρχεται ο έρωτα μετά από 8 και χρόνια. Μετά από 2-3 χρόνια, τα ε, κλέ. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πολύ throwback, παιδιά, και αγαπημένα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Τι έχουμε τώρα. Α, α, το α, λάθος και ε. την καρυμπή, το λάθο. Ναι, Στα όχι. νέα του τότε, παιδιά Ολιβιέρα, το θυμάστε τι είχε γίνει όταν είχε βγει, Ε. Ε, βέβαια. Χαμό. Πάμ και κάτω είχε γίνει. Τελείω Πάμ και κάτω. Λάμπη Λιβγεράτο και Θάνο Καλίρι στο νέο σύνορο. Αλλά ο παλιό είναι αλλιώ. Μα όπως πάντα και... ευτυχώ. <laughs> <laughs> Εδώ είναι throwback. Θα συντονισμένη πάντα στο My Radio 104,6, γιατί παίζει τα δικά σου αγαπημένα και τα παλιότερα. Να σα πω ότι ταξιδεύουμε αύριο, φεύγουμε μέσα στον Κάψονα Ελπίζω τουλάχιστον στο Νησάκι να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ε, ναι, ρε. Γιατί θα είμαστε στην άνθρωπο. Από την καλύτερη περίοδο χώθηκα εγώ στο My Radio Μα ε. τα ξέρει εσύ και αυτά, και τα στομασούτη. ψιλιάζεσαι. Μιλάμε πραγματικά. Λοιπόν, Σάββατο 15 Ιουλίου θα βρισκόμαστε με τον Δημήτρη Γκαρέζο στο Μασούτι. Mm -hmm. Μασούτισον τουρ. Μπροστά στο ψυγείο για να έχει δροστά. Ακριβώ, μην σα πω και μέσα και στο ψυγείο με τα γιαούρτια. Για 6 ώρε από τι 10 το πρωί μέχρι και τι 4 το απόγευμα. Θα είμαστε στο κατάστημα Μασούτι Βάρδια Γαβρίου Μπατσίου και θα εκπέμπουμε ολοζώντανα να μέσα από αυτό. Σα περιμένουμε. Έχω μάθει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί. Ε, βέβαια, δεν θα έχει. Παιδιά γίνεται, λέει, χαμό. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο θα γίνεται. Οπότε λοιπόν, σα περιμένουμε όλους όλου εκεί να έρθετε, να ψωνίζουμε, να δροσιστούμε. Ε, να τα πούμε από κοντά. Είναι ο 11ο σταθμό Μασούτισον Τουρ στην Άνδρο. Τι ωραία θα περάσετε, ρε παιδί μου. Θα είναι φανταστικά. Συνεχίστε οι μάπε στα μηνύματά σα στο Viber 698-104-104 και 6 για ό,τι θέλετε. το λάθο μου το ακούσαμε μόλι εδώ για, το φίλο μα τον Γιώργο. καλημέρα στην Ελισάβετ που λέει: Δεν ξέρετε τι βάλσα μου είστε για την ψυχή σα. Αγαπώ και α μη σα ξέρω. Και εμεί αγαπάμε και α μη σε ξέρουμε. Εσεί να δείτε τι βάλσα μου είσαστε στην ψυχή μα. Πλάκα, πραγματικά. πλάκα. Καλημέρα και στον Γιώργο που Καλημέρα, παιδιά. η αδερφή μου είναι 45. Και ζητάει το 1992 του Σάκη Ρουβά, εντωμεταξύ εγώ, παιδιά είμαι γεννημένο το 1991. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο με εδώ ο μάπα. Αναχαθείτε. Εσεί μετά το 90 να εξαφανιστείτε. Και καλά εμεί. Άσε μα το 90 Πρόσεξε τώρα. Κάτι 97. Τι 97. Κυκλοφορούν ανάμεσά μα 23χρονοι άνθρωποι, άντρε και γυναίκε, που έχουν γεννηθεί το 2000. Σου κόπηκε! Και τώρα. Εντελώ, εντελώ. Και δεν είναι 15, δεν είναι 10, δεν είναι 11, δεν είναι 23. Είναι 23. Θα μπορούσε να είναι, α πούμε. Πω, πω κάποια σχέση, κάποια φιλική μα επαφή. Ένα άνθρωπο που δουλεύει και μα. Τι τυχεροί που είμαστε που μοιάζουμε 25. Ναι, ναι. Πολύ τυχεροί, πάρα mm, πολύ τυχεροί. Αυτό τυχερί. είναι, το νούμερο ένα. Ε, να πούμε καλημέρα στον Ανδρέα που λέει ρεμίστε, με κάνει τον Ουγγαρέζο τώρα. Ρακιτζή λέει και τα μυαλά στα κάγκελα και τα μυαλά στο μπλέντερ, λέει ο Τζορτζ. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει είμαι γεννημένο το 80, λέει 13 Ιουλίου. Α σήμερα! Α, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Πολλά γενέθλια σήμερα. Πο, Έχουμε μαζέψει από το πρωί. Εδώ οι μάπε για το θέμα πάντως που θέσαμε πριν. Mm. Αν μετά από πολλά χρόνια έτσι, σχέσει, σου χτυπήσει ο έρωτα στην πόρτα, τι κάνει, φεύγει ή τα αφήνει, λέει ο, οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί σου. Ο Περικλή λέει: Συμφωνώ με η Ιωάννα, είμαι 22 χρόνια με τη σύζυγο, την αγαπώ τόσο και είμαι ερωτευμένο ακόμη μαζί τη. Νιώθω ότι είναι η ομορφότερη γυναίκα και οποιαδήποτε να περάσει δίπλα μου και να μου δοθεί η ευκαιρία, δεν θα έκανα τίποτα άλλο γιατί δεν θέλω κάτι άλλο στη ζωή μου. Κατάλαβε. Είναι βέβαια σπάνιε περιπτώσει ηλ κρυβόμαστε από το δάχτυλό μα, είναι σπάνιε περιπτώσει. Είστε μερικοί. Αλλά, α, παιδάκι μου, τα πράγματα μερικές... είναι ξεκάθαρα. Όταν τον γουστάρει τον άλλον, δεν σε ενοχλεί τίποτα. Το δέχεστε αυτό. Εγώ δέχομαι και αυτό που είπε ο Μάπα ο Διαμαντή, νομίζω πριν, ότι αν έχει αφήσει και την πόρτα ανοιχτή. Γιατί το λέω. Υπάρχουν Λέ, άνθρωποι βέβαια. που οι οποίοι είτε μπαίνουν σε μια σχέση πολύ χλιαρά, είτε παραμένουν πολύ χλιαρά μέχρι να παρουσιαστεί Κάποια, κάποια καλύτερη, ας πούμε, περίπτωση. Καλά, αυτό τώρα είναι το σύνδεμο. Πώς, Συνδομό... το Πώς λέγεται, τις μπαϊμούς. Από κλαδί σε κλαδί. <laughs> ναι, όπως το <laughs> λες. Το Παναγίτσα μου, με τίποτα. Πιάνω το επόμενο κλαδί και μετά αφήνω το άλλο, α πούμε. Κάνω και ένα test drive. Να δω, κάμια βδομάδα, ξέρει κάνω μια παράλληλη σχεσούλα δύο. <laughs> Πώ και πώς είσαι, Ιωάννα μου. Μην μου τη βιδώνεις τώρα ε, και μου πιάσει ε, τα νεύρα μου. Πώ τώρα. Να πούμε φιλάκια πολλά στη Ράνια, στον Γιώργο που λέει ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Στη Σοφία μας, καλημέρα που λέει καλημέρα, μα πάρε. Σα ακούμε κάθε μέρα οικογενειακό στο αμάξι και τα τρία μικρά σα στέλνουν πολλά φιλιά. Θα βάλετε να ακούσουμε τη φεγγαρόσκονη του Γιανιά. Mm -hmm. Αμέ, why not Η Άντζη μα λέει το Σάββατο Είχε γίνει το καφέ μπαρ τη φίλη μου στην Άνδρο Λέγεται Paradise και είναι δίπλα στον Άγιο Πέτρο Δίπλα στον Άγιο Πέτρο Παιδί μου στην εκκλησία κι εσύ Ναι μου, εντάξει, ναι, θα πάμε <laughs> Κάτσε ε, ναι, να το σημειώσω Που να, να το ξεσηκώσω, δεν πάει πουθενά ρε παιδάκι μου Paradise λέγεται, να πάτε λέει για φαγητό Στον ε, Κώση ναι. Και για μπάνιο στο, ζορ... στο Ζορκό Α, σου έχω κι άλλε προτάσει από Μαργαρίτα για άνδρο. Εδώ Θέλω είμαι η Μάπησα. Σου λέει για θαλασσινά στην άνδρο να πάτε στο γιακουμί. Στο μπατσί, με θέα το μπατσί και ψηλά και για κρεατικά στο Κωσί, στο άνω Γαύριο Άρα στο Κωσί θα πα. Στο κοσί θα πάω, παιδιά. Κόση, εδώ, δεν κο... ξέρω, εδώ, μου φαντάζομαι. το έχουν κόσει. Α, κόση, Άρα για φαγητό θα πάμε στο κόσι και λίγο μετά θα πάμε στο Paradise, που κάνει και εγγένεια και όλα το Σάββατο. Όσοι θα είσαστε στην άνδρο, παρακαλώ να πάτε στη φίλη τη Άντζη. Που λέγαμε πριν για τα σούπερ μάρκετ, εσεί το κάνετε το καλοκαίρι έτσι <laughs> να περνάτε αργά-αργά μπροστά Ψηγεί <laughs> για την δροσιά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, παιδιά. Παλιά έμπαινε στο σούπερ μάρκετ. Γενικότερα με το που έμπαινε, ε, ήθελε ζακέτα. Βέβαια. Μετά, όταν δυσκολεύσαν τα πράγματα <laughs> λίγο, πάει το air conditioning στο σούπερ μάρκετ. Όχι στο μασούτι, βέβαια. Όχι. Στα συνοικία σκάφη. <laughs> <laughs> παιδιά, δεν έχω πάει, δεν έχω πάει στο αγρίνιο για καφέ, σε καφετέρια, μεσημέρι, με φίλη μου. Κάψονα. Κάψονα 45 βαθμοί. Τώρα ξέρετε τα τσιμέτα του αγρίνιου. Και μα λέει ο Θεό, παιδιά, να ανάψω air conditioning. <laughs> <laughs> Ως, Προσφέρθηκε όχι, όμως Όχι άσε να πάρει φωτιά <laughs> ο ποπός μας <laughs> Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες My Radio 104,6 Παίζει τα δικά σου αγαπημένα 40 λεπτά μετά τις 9 τα έχουμε κάνει ρόιδο Γιατί ο Άγιο Πέτρο δεν είναι τελικά εκκλησία, είναι παραλία, μου λένε στην άλλη. Ωραία, με το καλό, να πάτε να Δεν θα έχει, ρε παιδί μου, και κάποια εκκλησία. Αντίστοιχα. Αλλά πολλέ εκκλησίε έχει. Φαντάζεσαι να έχει μόνο παραλία Άγιο Πέτρο και καμία εκκλησία. Όχι, παι, σίγουρα θα έχει. Ε, νησί ένα... χωρί εκκλησάκι δεν έχει. Αν ένα κάτι θα το έχει. Πώ. Άστα τώρα αυτά τα, εκκλησιαστικά, τα εκκλησιαστικά, μα ακούει ο άλλο και έχουμε Ή, δράματα ναι, αύριο. Ναι, σωστά. Α, είναι και η εκκλησία μα, λέει η Άντζη. Ορίστε, μα έσωσε. Τέλεια, τέλεια. À, να πούμε καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Άνδρο λέει. Δεν γίνεται να πά και να μην φας τον κόση. Όλοι οι παιδιά μου το έχουν στείλει αυτό. Άρα και Ό, θα ό,τι πάτε καλύτερο οπωσδήποτε. λέει, έχω φάει σε κρέας. Έχει λέει δικά του ζωντανά. Ah. Ε, οι μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Θα πήγαινα ξανά με χίλια. Άρα λοιπόν θα πάμε να φάμε κρέα κόση. Και επιστρέφω στο σημαντικό ζήτημα, το οποίο έτσι όπω έχει εξελιχθεί είναι. Στα πόσα χρόνια φεύγει ο έρωτα και είμαστε έτοιμοι <laughs> για καινούργια σχέση. <laughs> <laughs> Καλά. Πιά το αυγό και κούρευτο. Εδώ η Κωνσταντίνα λέει. Α, κρατάει ο έρωτα, παιδιά, στα 8 χρόνια και βάλε αν κρατάει ο θαυμασμό. Ο θαυμασμό είναι που λειτουργεί αφροδισιακά. <laughs> Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Να θαυμάζει τον άνθρωπο Άρα, που είναι διαμακρυσμένο. Να είσαι μην μαζί μένουμε του. και πολύ στάσιμοι, μάλλον. Όχι, και... πρέπει να εξελισσόμαστε ξέρεις, και να ανεβαίνουμε ναι. σκαλοπάτια. Όχι να μένουμε και να. Να είμαστε μέρο του ζευγαριού, αλλά να κρατάμε έτσι και λίγο την προσωπικότητά μα γιατί αυτό είναι που είδο άλλο και του άρεσε, αυτό είδαμε κι εμεί. Mm -hmm, Δεν mm -hmm. γίνεται, α πούμε, να γίνει το μισό μα μόνο. Ή ο Άννα που την είδαμε και μα άρεσε. Καλά, αυτό το μισό μου και το ολόκληρο με μένα με πιάνει αλλεργία. Που δεν που πάει πουθενά ο ένα χωρί τον άλλον και τέτοια. Ναι, με πιάνει λίγο αλλεργία. Δεν υπάρχει μισό. Ε, ένα και ένα. Και κάπου τα βρίσκουμε στην πορεία. Το Είσαι κακό το άλλο είναι. μου μισό και είμαι το άλλο σου μισό. Το κακό με αυτέ τι σχέσει είναι ότι συνήθω δεν το εννοούν και οι δύο και ένα πιέζεται λίγο περισσότερο. Αν το εννοούν και οι δύο και είναι σαν του τσιπάδε που λέγαμε πριν. Κοιτάξτε, είναι και λίγο δύσκολο να τα βρει να είναι πάντα. Πώ το πω ρε παιδί μου και οι δύο να είναι ακριβώ το ίδιο. Α, ναι. Τα λεκουάλε. Ένα είναι... συνήθω θέλει λίγο περισσότερο και αυτό όταν αλλάξει, αλλάζουν μετά και οι ισορροπίε. <laughs> Είχα εγώ ένα φίλο που μου λέει, Αυτή τη βδομάδα το πάνω χέρι στη σχέση το έχω εγώ. Α, την πράβο. έχω αρνάκι. Μπράβο του. Έκανε μετά μια λαλακία. <laughs> την επόμενη βδομάδα μου λέει, Άστα, με έχει σούζα, δεν μπορώ να κουνηθώ. <laughs> <laughs> Ήταν αυτό το παιχνίδι εξουσία. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. Ε, Κόσι, με έχετε τρελάνει, ρε παιδί μου. Όλοι, Θα πάμε. όλοι, όλοι. Πάρα πολύ. Εδώ μα ζητάνε να ακούσουμε και ρακιτζή οπωσδήποτε που έχουμε σήμερα τα throwback. Ο Τζορτζ θέλει. Α, καλημέρα στην Κωνσταντίνα που ζήτησε πριν ε, το, 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 το κομμάτι τη Βύση. Mm -hmm. Σε σκέφτομαι συνέχεια και τρελαίνομαι. Mm -hmm. α, καλημέρα εδώ και στον Ανδρέα μα που ζήτησε το 1992. Πάρα πολύ σου λένε για το Γκοσίε. Πάρα πολύ. Ναι, έχει γίνει χαμό με τα μηνύματα. Εμεί θα είμαστε παιδιά που σα είπα στην άνδρο στον Μασούτη. Αμέ. Εκεί θα κάνουμε το λαϊβάκι μα και θα παίζουμε και τη μουσική μα. Και μου έλεγε μάλιστα ο Βασίλη ότι έχει γίνει πάρα πολύ τη μόδα. <laughs> παιδιά, ακούστε τώρα. Στην άνδρο δεν ξέρω αν το έχει, <laughs> αλλά στη Μύκονο, στο χωριό μα εμεί. Εκεί όπου μάθαμε ότι υπάρχει και το επάγγελμα πετσετού. Μπράβο, πετσετού που δεν είναι αυτή η οποία πάει τι πετσέτε στην ξαπλώστρα ή μαζεύει. Όχι, η πετσετού, παιδιά, είναι αυτή που κρατάει. <laughs> ανοίγει την πετσέτα και κάνει ρε παιδί μου έτσι, πώ να το πω, να, να μην Ένα πετσιλάνε παρα... του διπλανού. Να οι έχει... σαμπάνιε που ανοίγουν οι πλούσιοι ε, πελάτε. Δεν Χριστιανέ μου, με την πιτσιλάνη οι άνθρωποι. Ναι. Το κρατά σαν παραβάν, η πετσετού κρατάει την πετσέτα έτσι, ο Άραβα, ο Ρώσο που θέλει να ανοίξει τη σαμπάνια να μην πιτσιλήσει του δίπλα. Βέβαια, που είναι επίση και αυτοί πλούσιοι και δεν του πιτσιλά έτσι ε, στο, ράντο. Πόσα... πόσα, παίρνει η πετσετού. Α, πολύ καλά παιδιά και επίση. Έπαιρνε πολύ καλά χρήματα και είχε και καλό ωράριο. Δηλαδή δεν δούλευε άλλο πόστο, α πούμε, όταν δεν είσαι πετσετού, κάνει σερβιτόρα και τέτοια που πολλού <laughs> του τρέχουν. Ήταν job title πετσετού. Ε, θα τρελαθώ. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Θα υπάρχει. Καλέ. Όσοι υπάρχουν Άραβε και όσοι υπάρχουν σαμπάνιες, σαμπάνιες, θα υπάρχει και πετσετού, παιδιά. Σωστά. Και εντωμεταξύ, λέω ρε παιδί μου, για να κάνει αυτό το εφέ σκάου τη σαμπάνια και ρίχνω αφρού και τέτοια, έπρεπε να είναι η σαμπάνια αυτή που κάνει 2,99 η Αφρόζα. Άμα <laughs> είναι η άλλη ακριβή, η Κρυστάλ, το χιλιάρικο, το διχίλιαρο, δεν χρειάζεται πετσετού. Προσέχω εγώ από μόνο μου να μην πετσιλήσω. <laughs> έτσι, ακουμπάω στο ποτήρι και βάζω λίγο, λίγο, λίγο να φτάσει για όλη την παρέα. Με το σταγονόμετρο. με. τι την άνοιξα. Ε, τι καλέ. Λοιπόν, και μου λέει και ο Βασίλη ότι είναι πολύ τη μόδα στο σούπερ μάρκετ στη Μήκον. Ναι, εγώ δεν το έχω πετύχει. Δεν αυτό. ξέρω αν είναι μόδα. Εγώ που Α. πήγα πριν 7-8 χρόνια για πρώτη φορά, έτσι το βρήκα, έτσι το βρίσκω ακόμα. Α, και ακόμα, ε. Βεβαίω. Στα μεγάλα, πούμε, υποκαταστήματα γνωστή αλυσίδα του του νησιού, του νησιού, Έχει DJ Μάτα. με DJ booth μέσα στο σούπερ που παίζει κανονικά live μουσικέ. Γύρω γύρω του έτσι συνήθως έχουν βάλει και κάποια τοποθέτηση ποτού ή τα σχετικά ξέρει τα πρόμο ναι. και μπαίνεις μέσα από το πρωί μέχρι που κλείνει το σούπερ έχει DJ. Και γνωστού κιόλα, ε. Βεβαίω. Βεβαίω. Λοιπόν, και εμείς εμείς θα... ένα καλοκαίρι ολόκληρο ναι. περάσαμε με του φίλου μα, νομίζοντα <laughs> ότι θα είναι η Μάγκη Χαραλαμπίδου που ήταν σε άλλο σημείο του νησιού. <laughs> Πηγαίναμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ για τη Μάγκη. <laughs> <laughs> λοιπόν, λέτε να το κάνουμε εμεί αυτό το παρδάκι στο Μασούτι. <laughs> Α, μπράβο. Με DJ Joan και ε, DJ Uga. Ε, βέβαια, εκεί θα είμαστε. 15 του μηνό, σα περιμένουμε. Ε... <laughs> καλημέρα <laughs> να πω στη Σάντι που λέει Καλημέρα, mm -hmm. μάπε μου είστε υπέροχοι. Σα ακούω από Ηράκλειο Κρήτη και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Ε, Εν μεταξύ, λείπει και ο Uga, λέει Βάλτε μου ένα τα βάλουμε. Εδώ η Άντζη λέει εγώ πάντως μιλήσαμε με τον πρώην άντρα μου, κρατούσαμε μέχρι και το καρατσάκι του σούπερ μάρκετ μαζί. Α, <laughs> 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 εσύ είστε λοιπόν. <laughs> Και ήτανε το καροτσάκι το σπρώχνατε χέρι-χέρι ή το καλαθάκι το κρατάγατε μισό-μισό. Όταν θέλετε να στρίψετε σε διάδρομο, τα βρίσκατε ή σκοτωνόσαστε. <laughs> ποιο ειδοποιούσε, ποιο ήταν ο οδηγό και ποιο ο συνοδηγό σε αυτή την όμορφη κούρσα. Λοιπόν, τι έχουμε ωραίο από throwback, παρακαλώ. Να, ορίστε, Πώς εδώ η Φέλη. Το έχει βρει το σούπερ μάρκετ το μικονιάτικο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Όλα λύνονται με αυτό το τραγούδι. Με τι, Άννα μου, με τι. Με την πίπα τη ειρήνη, αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ από τα μάτια. εμφάνιση που έκανε η Έλληνα Παπαρίζου με με τους Σταβέντο. Τότε. τότε. Αυτό, ας πούμε, δεν χρειαζόταν να το κάνουν οι διασκευή φέτο. Για... Α, το κάνανε φέτο. Κάπου ε. είδα την Τάνια Μπρεάζο και κάτι προσπαθούσε α, να α, κάνει, ναι, δεν ναι, ναι, χρειαζόταν ναι, ναι, ναι. αυτό. Όχι, αυτό ήταν top. Αυτό τότε... δεν, δεν ταγγίζουμε αυτό, παιδιά. Αυτό που κάνανε τότε, τότε ήταν top. Ήταν έτσι κι αλλιώ διασκευή στο κομμάτι των Σταβέντο που είχαν βγάλει τότε ένα τρομερό δίσκο που τον ακούγαμε όλο. Ήταν όλο, οι εποχέ του όλο. CD. Επίση, κάτι αντίστοιχο που θυμάμαι τώρα ήταν. Βασιλική, θα μα το βάλει σε αυτό για κλείσιμο. Περίμενε. Το βάλε φαντασία από Πιερίδη με. Το going πρώτο, 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 βέβαια. Το, παιδιά, αυτό ήταν πρέπει φανταστικό. να έχει γίνει δύο-τρει φορέ διασκευή στα Μαντ με Τζόζεφιν, μετά με. Α, αυτό σου έχει μείνει πάντα. Ήταν και το, ε, το πρώτο κομμάτι που καταλάβαμε το στίγμα των βραβείων. Εβέβαια. Μια δηλαδή, όπω βλέπαμε από το εξωτερικό, συνεργασίε που γινόταν μόνο εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έκανα... Έριξα μία ματιά στο instagram, παιδιά και έχουν αρχίσει και ανεβάζουν πάρα πολύ τα θερμό στο αυτοκίνητο που ναι. γράφει 40-41. Είναι η φωτό τη ημέρα. Είναι η φωτό τη ημέρα σίγουρα και η μανιέλ Βυζά του. Καλημέρα, κοριτσάκι μου, υπομονή. Και στου δημοσιογράφου, παιδιά Βέβαια. που είναι έξω για τα ρεπορτάζ ε, και όλα αυτά. Και μην ξεχνάτε τα δόλια τα ζωντανά. Mm. Αφήστε λίγο νεράκι όπου κι αν είστε Και στη δουλειά κάτω, α πούμε. Αφήστε ένα μπολάκι. Ε, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά δεσποτάκια που σήμερα και τις επόμενες ημέρες ειδικά θα το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και οι γατούλες και τα σκυλάκια είναι κρίμα. Και στα κατοικίδια μας λιγότερο mm. φαγητό λέει αυτές τις μέρες γιατί ε, τους προκαλεί μεγαλύτερη θερμότητα και όχι βόλτα τις, ε, τις ώρες που βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ ήλιο. Πολύ Βάλτε πρωί, το χεράκι ναι, ναι. σα κάτω στην άσφαλτο και θα καταλάβετε το αν πατουσάκια. μπορεί ακριβώς. Γιατί πρωί, η θερμοκρασία πρωί και... είναι δυσανάλογη. Αυτό που δηλαδή που εμείς νιώθουμε ως 35 στην ατμόσφαιρα, στο τσιμέντο κάτω είναι 55-60. Έβλεπα χθε μία αναλογία mm -hmm. στο Instagram κάποιος που είχε ανεβάσει, νομίζω κάποιο φιλοσοϊκό σωματείο και ήταν... Βέβαια. Αρκετά επεξηγηματικό. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γιατί, γιατί ζωντανά έχουν την ανάγκη μα. Λοιπόν, α, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10, πάμε να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα. Βέβαια, εδώ ο Σάβα που λέει και εγώ, λέγαμε πριν για τα ζευγάρια αυτά που πάνε ακόμη και στο σούπερ μάρκετ και κρατάνε μισό-μισό το καρότσι, το χεράκι παντού, στι βόλτε, στι διακοπέ. Και λέει ο Σάβα και εγώ τη γυναίκα μου την έχω χεράκι, χεράκι γιατί αν τη το αφήσω πάει και ψωνίζει. <laughs> <laughs> Προσπαθεί και αυτό. <laughs> Όπω μπορεί, ό,τι μπορεί. <laughs> Συγγνώμη, εσά σα το έκανε αυτό η μάνα σα μικρά που πηγαίναμε α πούμε στο σούπερ μάρκετ. Πήγε εσύ, έπαιρνε από το ράφι διάφορα, τα βάζε στο καρότσι, σ' άφηνε λίγο. Δεν στα Λίγο πριν το ταμείο έκανε έναν έλεγχο και Αυτό δεν το θέλουμε. Έξω. Τι είναι αυτό, πια πια... έξω. Μα... Ποιε μανάδε μα το κάνω εγώ με την κόρη μου. Αν εσύ πιέσαι μάνα με παιδί. <laughs> <laughs> εγώ είμαι μάνα με παιδί, παιδιά. Βάζει, βάζει, βάζει. Βγάζω εγώ. Βγάζω εγώ. Μα πάει και παίρνει και κάτι απίθανα πράγματα που δεν πρόκειται να τα φα... να τα καταναλώσουμε ποτέ. Δηλαδή. <laughs> Ήθελα να σου πούμε γάλα νουνού εβαπόρε. Α, που ναι, εντάξει. Το πίνουν. Κανένα, α πούμε. Ή θα πάει να πάρει. Κάτι μακαρόνια, κάτι αυτά, κάτι σάλτσε. Α, παίρνει τέτοια. Εγώ πήγαινα στα γκατζετο που όλο και κάπου έχει μέσα στο σούπερ μάρκετ και ξεσήκωνα αυτά. Ναι, από το διάδρομο εκείνο δεν περνάμε καν. Δεν περνάτε. Όχι. Και πώ θα καταφέρει και δεν περνάτε. Τι πάω, δεν γίνεται. Εγώ για να καταλάβει, ήμουν το παιδάκι αυτό που αν μου κόλλαγε κάτι στο μυαλό ότι θέλω να το φάω τώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ, μου το ανοίγανε τότερογα και μετά περνάω. Εσύ το χαρτί σκέτο. Το... περνάγατε το, 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 χαρτί. Τα Υπάρχουν κάτι μάγκε που δεν το περνάγατε. <laughs> Σταμάτα, το βάζω στην τσέπη. <laughs> όχι καλέ εγώ, αλλά έχω δει πάρα πολύ κόσμο που τρώει πούμε, και μετά το χαρτάκι. Το θα... κάνει ζούλα, όχι. Ε, ναι. Το... Εντάξει, δεν, Όχι, 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 όχι. Εγώ τη μόνη γυφτιά που έχω κάνει, ναι. Γυφτιά, έλα, πάμε. Σε... <laughs> ναι. Έλα, δεν είναι τροπή. Σούπερ μάρκετ. Είχε βάλει, ακόμα έχει, ε, ε αυτά τα μηχανήματα που φτιάχνει μόνο στο χυμό το φυσικό. Δηλαδή, είχε ναι. μέσα τα πορτοκάλια, έπαιρνε εσύ το μπουκαλάκι σου, ναι. έβαζε το γέμιζε και τα λοιπά. Oh yeah. Έλα όμω που εγώ συνήθω πάω μετά τη δουλειά και με κάρα διψασμένη. Και τι έκανα. Έβαζα, έπεινα, μετά το ξαναγέμιζα. Δεν επιτρέπεται. Μία, δύο. Λε δεν επιτρέπεται και εγώ να νομίζω Α, ότι δεν. Ναι. <laughs> και είχα ζει, εγώ ντρεπόμουν. Έκανε κρυφά το επιτρεπόμενο <laughs> ριφίλ. <laughs> <laughs> Κρυβότανε μπροστά στο τζάμπα. Πώ θα βγει το τζάμπα, δεν ήξερε. <laughs> <laughs> Κρυβότανε πίσω από του πάγκου. <laughs> Άρα λέω, Μωρή, σταμάτα να το κάνει αυτό. Βάλει και να περιμένει να πα στο σπίτι σου. <laughs> Είσαι. Είσαι εσύ που περνά μπροστά από εκεί που δειγματίζουν 8 φορέ ένα τυράκι ακόμα, ένα κρακεράκι ακόμα. Όχι, μωρέ. Σαν τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, στο αγαπώ, αγαπά που έκανε καλή έλεγε Σε αυτό βάζω τρία. <laughs> σε αυτό βάζω δύο. <laughs> Είχε τον άλλο έναν μεταξύ του Θοδωρή και του λέγω τώρα έφαγα. Χόρτασα. Χόρτασα Δεν βέβαια. με ενδιαφέρει να, πάνω να πάμε να φάμε. Πειδή μου από δύο-τρία στάτη να περάσει, τελείωσε. Αυτά ρε παιδί μου είναι τα μεγάλα, τα καλά τα σούπερ μάρκετ. Ειδικά κάτι Σάββατο απόγευμα παίζουν προσφορέ που πάει πολύ ο κόσμο. Πολύ. Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ να πάω σε αυτά. Δεν ξέρω γιατί τι με πιάνει να είναι και αυτά. Αλλά τώρα που έχω το παιδί. καβάτζα. Άλλο Βάζω το παιδί μπροστά. Και στη Σεσίλια, μου θέλει. Όχι. Έλα, λέω παιδί μου, πάρε ένα. Πήγαινε φέρει για τη μαμά. Γκρεκοτέλε ερχόμαστε. Με τα ταπεράκια μα. Λοιπόν. Τι, τι μα έχουν κλείσει με διατροφή, θα τρώμε μέχρι το βράδυ εμεί. Όχι, τα πάντα στην κρυκότα, τα πάντα τρώμε. Τι βάζουμε παντού. Πάρουμε για το σπίτι. Τι παιδιά, δύο μέρε μετά τι θα τρώω στο σπίτι. Μα αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό, <laughs> αυτό που έπαθε εσύ να είναι όλα τζάμπα και να μην το ξέρει να πηγαίνει ύποπτο. <laughs> λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να τα μαζέψουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε καθόλου, γιατί εδώ είμαστε μια χαρά στην δροσούλα μα. Αλλά θα πρέπει να βγούμε κι εμεί έξω στο καμίνι παρέα μέσα. Κοράγιο σήμερα. Λοιπόν, να διαλέξουμε επειδή μα έχουν ζητήσει για φινάλε και ρακιτζή και μπίγαλη, ό,τι θέλει. Λοιπόν, βάλει να ακούσουμε τώρα Πιερίδη. Α, και την πυρίδι. Και κάνουμε κλείσιμο αμέσω μετά. Είναι, yeah, yeah. είναι top. Πραγματικά και μα αρέσει πάρα πολύ. 10 η ώρα ακριβώ λέει το ρολόι μα. Θα πρέπει να σα αφήσουμε. Αυτό που ακούσατε είναι το Μαπεσό. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ε, Δημήτρης... δεν ήταν, δεν ήταν! Ε, βέβαια. Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ιωάννα Λαίου. Βασίλη Βλάχο και Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να προσέχετε πάρα πολύ σήμερα. Να έχετε πάρα πολλά υγρά σα. Να αντιθείτε έτσι ελαφριά. Αν δεν την παλεύετε κιόλα να μην βγείτε από το σπίτι. Σίγουρα υπάρχει κατανόηση και από την εργοδοσία και από τη δουλειά και αύριο και μεθαύριο, που θα είναι δύσκολε ημέρε. Και αν έχετε σπίτι το οποίο είναι βαμμένο λευκό, σου λέει, είναι πιο δροσερό. Το λευκό χρώμα στου τείχου βοηθάει. Άντε. Ναι, τώρα το Φέβαια, διάβαζα πάρα πολύ ωραία. Βάφτε τα. Βάφτε τα. <laughs> ε, προλαβαίνετε να τα πέρασετε τώρα ένα χεράκι. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, 7 η ώρα ακριβώ με το Mapple Show. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια, Όλγα Τσαουσέλου, αφού ακούσουμε πρώτα δελτίο ειδήσεων από την Κατερίνα Μπούκα.